Αγαπητοί μας ακροατές, συνδεόμαστε αμέσως με την αίθουσα εκδηλώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης για να παρακολουθήσουμε την ημερίδα με θέμα «Η αντισυνταγματικότητα του προσιλητισμού στα νέα θρησκευτικά και ο προσιλητισμός στην αντισυνταγματικότητα» που διοργανώνει η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Μας είπε και ο Πάτερ διαρκώς σε όλες τις συνεδριάσεις και μάλιστα όχι μόνο το συνέδριο πραγματοποιήθηκε όχι μόνο υπό την αιγίδα του Σεβασμιωτάτου αλλά και υπό την περίθαλψη του Παναγιωτάτου με την αγάπη του την οποία την πρόσφερε επικοινωτρόπως ως φιλοξενία σε όλα τα επίπεδα. Και θέλω να πω επίσης αυτήν εδώ την αίθουσα έγινε στη συνέχεια αφού έγινε το συνέδριο μαζεύτηκαν και οι εισηγήσεις όλες και έγινε αυτός ο τόμος, ο μεγάλος τόμος, 500 τόσες σελίδες που είναι όλες οι εισηγήσεις μέσα που πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφες εισηγήσεις και έγινε πάλι υπό την δική του μέρημνα, την οικονομική μέρημνα έγινε αυτός ο τόμος και είναι και αφιερωμένος στον ίδιο τον Παναγιώτατο και έχει κυκλοφορήσει μετά σε όλο τον κόσμο και σε όλη την Ελλάδα και στους θεολόγους και στους κληρικούς όλων των κατηγοριών. Και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα που και στην περίπτωση αυτή μας παραχώρησε αυτή την όμορφη αίθουσα για να κάνουμε την ημερίδα μας. Θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τώρα τον γραμματέα της Πανελλήνιου Ενώσεως Θεολόγων, τον κύριο Παναγιώτη Τσαγκάρη, για να χαιρετήσει εκ μέρους της ενώσεώς μας. Πανοσυλλογιότατε εκπρόσωπε του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων, συγκεντρωθήκαμε και πάλι στη γη την ελληνική των Μακεδόνων, στην πόλη την αγαπημένη της καρδιάς μας τη Θεσσαλονίκη, για να διατρανώσουμε ότι ο αγώνας για την απομάκρυση από τα σχολεία των αντισυνταγματικών, αντορθόδοξων και αντιπαιδαγωγικών προγραμμάτων σπουδών για το μάθημα των θρησκευτικών και των απαράδεκτων και επικίνδυνων κατά την αρχιεπισκοπική ρίση φακέλων του μαθητή του μαθήματος των θρησκευτικών συνεχίζεται με αμύωτη ένταση, με επιμονή, υπομονή, ζήλο, δυναμισμό και αποφασιστικότητα και να είμαστε όλοι βέβαιοι ότι θα έχει αποτέλεσμα νικηφόρο γιατί ή ο Θεός με θυμών ουδείς καθημών. Αγαπητοί φίλοι, ζούμε μέσα σε ένα συντεταγμένο κράτος με πολιτισμό, με παρελθόν, παρόν και μέλλον, με αξίες, αρετές και πρότυπα. Ορισμένοι επηρεασμένοι από την μετανεωτερικότητα και από τα ανατρεπτικά των αξιών μας ιδεολειπτικά πρότυπά τους έχουν βάλει ως στόχο την αποκοπή μας από τις ρίζες, την αποσύνδεση από το παρελθόν, την αποδόμηση των νοηματοδοτήσεών μας. Χρησιμοποιούν τη δύναμη της εξουσίας, τον εκφοβισμό, την παραπλάνηση, τη δημαγωγία, την άρνηση εφαρμογής των αποφάσεων της δικαιοσύνης. Πρέπει όμως να γνωρίζουν ότι η αντισυνταγματικότητα ως μόδα δείχνει ασέβεια στο σύνταγμά μας, δηλαδή στη βάση της δημοκρατίας μας. Και κάτι ακόμα, ούτε ενάρμαση, ούτε ενήπης, εμείς δε εν ονόματι Κυρίου του Θεού μας μεγαλυνθισόμεθα, διότι αγωνιζόμαστε για τα αυτονόητα, για να διδάσκονται τα παιδιά μας την ελληνική ιστορία και γλώσσα και ακέραιη την ορθόδοξη πίστη μας. Συκοφαντούμαστε γι' αυτό, σαν να είναι έγκλημα καθοσιώσεως ο αγώνας μας ενάντια στην αίρεση του συγκριτισμού, την οποία εισάγει στα σχολεία μας το νέο πολυθρησκειακό μάθημα των θρησκευτικών. Διότι εκεί οδηγούμαστε στην αίρεση όταν εξισώνουμε το πρόσωπο του Θεανθρώπου Χριστού με τα ανθρώπινα πρόσωπα των ιδρυτών των άλλων θρησκειών. Άρα γιατί διαφορετικό συνέβαινε στα χρόνια των διωγμών όταν ζητείτο από τους χριστιανούς να θυσιάσουν και στα είδωλα των θεών και στον Χριστό.
και ισότιμα, και για ποιο λόγο μαρτυρούσαν τελικά οι Άγιοι μάρτυρες της πίστης μας και δίνανε και θυσίαζαν την ίδια τους τη ζωή. Αγωνιζόμαστε λοιπόν φιλότιμα για να παραδώσουμε ανώθευτη την ορθόδοξη πίστη στα παιδιά μας, και θα αγωνιζόμαστε μέχρι την τελική δικαίωση των αγώνων μας. Με αυτές τις σύντομες σκέψεις χαιρετίζω αυτήν την επιστημονική ημερίδα, συγχαίροντας όλους όσους συνέβαλαν για την πραγματοποίησή της, εξαιρέτως δε τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κύριο Άνθιμο, ο οποίος ευλόγησε την εκδήλωση και την έθεσε υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Εύχομαι τέλος ευόδοση όλων των στόχων της ημερίδας, ευχαριστώντας όλους σας ιδιαιτέρως για τη δυναμική σας παρουσία σε αυτήν εδώ την εκδήλωσή μας. Ευχαριστώ. Δύο Ορθόδοξα Σωματεία από την Αθήνα έχουν στείλει ένα χαιρετισμό, τον οποίο θα αναγνώσει ο συνάδελφος θεολόγος από την Κατερίνη και πρόεδρος του Παρακτήματος των Θεολόγων Κατερίνης, ο κύριος Ιωάννης Μπεϊνάς. Σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, τα Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία των Αθηνών χαιρετίζουμε την απόψινή επιστημονική μερίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων με θέμα «Η αντισυνταγματικότητα του προσελητισμού στα νέα θρησκευτικά και ο προσελητισμός στην αντισυνταγματικότητα». Φρονούμε ότι οι τέσσερις έγκριτοι εισηγητές θα παρουσιάσουν με ενάργεια τις θεολογικές, εκπαιδευτικές και νομικές προεκτάσεις του ζητήματος. Από την πρώτη στιγμή που ετέθη το ζήτημα της μετάλλαξης και αλλίωσης του χαρακτήρα του μαθήματος των θρησκευτικών στα ελληνικά δημόσια σχολεία, προσπαθήσαμε με ποικίλες ενέργειες να καταδείξουμε τις βαρύτατες συνέπειες για τις ψυχές των παιδιών μας αφενός και την κατάφορη παραβίαση βασικών διατάξεων του ελληνικού συντάγματος και του ευρωπαϊκού δικαίου. Με την έναρξη μάλιστα της περσινής σχολικής χρονιάς 2017-18 πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις ενημερωτικές για το θέμα, ενώ συντάξαμε και διακινήσαμε σε όλη την επικράτεια δήλωση περί επιστροφής του φακέλου μαθήματος του Υπουργείου Παιδείας ως ένδειξη αποστροφής στη διαστροφή του συγκριτιστικού προσανατολισμού των νέων προγραμμάτων. Ακολούθησαν δύο μεγαλειώδη συλλαλητήρια με πρωτοφανή ομολογουμένως προσέλευση κόσμου, το πρώτο στις 23 Οκτωβρίου 2017 στο Υπουργείο Παιδείας στο Μαρούσι και το δεύτερο στις 4 Μαρτίου 2018 στα προπήλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο αγώνας μας αυτός επισφραγίστηκε με τις μνημειώδεις υπαριθμών 660 του 2018 και 926 του 2018, δικαστικές αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο νομολόγησε υπέρ του κατηχητικού και ορθόδοξου χαρακτήρα του μαθήματος των θρησκευτικών, ακυρώνοντας με τον πιο σαφή τρόπο τα νέα προγράμματα. Παρά τα αυτά, πολλοί επιχείρησαν να διαβάλουν το περιεχόμενο των δύο αποφάσεων, αλλά κυρίως να πλήξουν το κύρος του δικαστηρίου, εκτοξεύοντας ανίκιες ύβρις, την ίδια στιγμή κατά την οποία κόπτονται περί σεβασμού του κράτους δικαίου, της νομιμότητας και της ανεξαρτησίας της ελληνικής δικαιοσύνης. Είναι πάντως άξιον απορίας ότι στον επίσημο διάλογο Εκκλησίας και Πολιτείας, στην μετά τις δικαστικές αποφάσεις εποχή, εξακολουθεί να μην γίνεται καμία αναφορά στο περιεχόμενό τους και έτσι περαιτέρω στην υποχρέωση του Υπουργείου Παιδείας να συμμορφωθεί προς τη δικαστική ετοιμιγορία. Με την αλλαγή του προσανατολισμού του μαθήματος, που διακαώς επιχειρείται από συγκεκριμένους κύκλους, αντί να μεταδίδεται η αλήθεια της πίστεώς μας στις ευαίσθητες ψυχές των παιδιών μας, ενσταλάζεται δηλητήριο νεοποχήτικων αντιλήψεων που εξομοιώνουν και αναμοχλεύουν τις διαφορετικές πίστες, Ορθοδοξία, Παπισμό, Προτεσταντισμό, Βουδισμό, Μωαμεθανισμό κτλ. Με στόχο την πλήρη σύγχυση και εν τέλει την βάναυση προσβολή της μοναδικής αλήθειας που φέρει αδιαλείπτως ανά τους αιώνας η Ορθόδοξη Εκκλησία μας επόμενη της Αγίας Πατράση. Από το βήμα αυτό στέλνουμε ένα μήνυμα ενότητος και εγρήγορσης προς τον πιστό λαό που παρά τις πολυπίκυρες αντιξοότητες συνεχίζει να επαναστατεί σε κάθε τι που φθείρει την αθάνατη ψυχή του, γιατί γνωρίζει ότι ο τόπος μας κουβαλά μιας ιστορίας υγιούς αντιδράσεως κατά όποιου επιβουλεύεται τις αξίες του γένους μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα Ορθόδοξα Σωματεία της Αθήνας. Πρέπει να σας πω ότι έχει γίνει μεταξύ
όλων των Ορθόδοξων Σωματείων και της Πανελληνιωνός Εστολόγων μια συμφωνία, έτσι ώστε να έχουμε όλοι μαζί μια ενότητα και να έχουμε μια αλληλεγγύη μεταξύ μας σε αυτές τις δύσκολες μέρες που περνάμε, στις δύσκολες συνθήκες, όπως ξέρετε, τις πολιτισμικές και τις πνευματικές συνθήκες εδώ στον τόπο μας. Και πραγματικά αυτή η ενότητα των Ορθοδόξων είναι το ζητούμενο και νομίζω ότι εμείς σιγά σιγά βρίσκουμε το δρόμο για να το φτάσουμε. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω και να ευχαριστήσω την Πεμπτουσία που βρίσκεται εδώ με τον κύριο Χάδο και έχει κάλυψη τηλεοπτική, δηλαδή μαγνητοσκοπεί την εκδήλωση. Μαζί μαγνητοσκοπεί και η Πανελληνιανός Θεολόγων την εκδήλωσή της με τον γραμματέα μας τον κύριο Παναγιώτη Παγκάρη. Να ευχαριστήσουμε επίσης την Πειραϊκή, το σταθμό, το ραδιοφωνικό της Πειραϊκής Εκκλησίας, όπου από την έναρξη μέχρι και το τέλος της εκδήλωσης είναι μαζί μας και θα μεταδίδει σε όλη την Ελλάδα και οπουδήποτε σε όλο τον κόσμο, όπου μπορούν δηλαδή και ξέρουν και μπαίνουν και πιάνουν το σταθμό, θα μπορούν να ακούνε και να ενημερώνονται για όλα όσα συμβαίνουν σήμερα εδώ στην αίθουσα. Να ευχαριστήσουμε επίσης την τηλεόραση Βεργίνα που ήρθε εδώ και πήρε κάποια στιγμιότυπα και κάποιες συνεντεύξεις, καθώς επίσης το 4Ε για την βοήθεια που πρόσφερε στη διάχυση της είδησης για την ημερίδα που γίνεται αυτή τη στιγμή, όπως και το Skype που σε μεσημεριανή εκπομπή μας κάλεσε για να ανακοινώσουμε και να πούμε δύο λόγια για αυτήν την εκδήλωση. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω τον αγαπητό συνάδελφο από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, τον κύριο Γιώργο Παύλο, εκ μέρους της ανώτατης εκπαίδευσης, που ήθελε να πει δύο λόγια για το σημερινό μας θέμα, να το χαιρετήσει δηλαδή, για να πάμε μετά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην πρωτοβάθμια. Κύριε Παύλο, ελάτε. Είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Τράκης, Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνει ο συνάδελφος Ηρακλής Λεράκης και να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας. Να πω δύο σκέψεις εισαγωγικά ως χαιρετισμό, ώστε να βοηθήσω και να συμβάλλω κι εγώ όσο μπορώ σε αυτή την προσπάθεια που καταβάλει η Ένωση Ελλήνων Θεολόγων, προκειμένου να διασωθεί η ουσία στην παιδεία μας, γιατί χωρίς την Ορθόδοξη Θεολογία δεν υπάρχει ουσία. Εγώ έχω την ατυχία ή την ευτυχία να εργάζομαι ερευνητικά σε δύο χώρους σχεδόν αντιδιαμετρικά, όχι αντίθετους αλλά μακρινούς, που είναι οι θετικές επιστήμες, φυσική, μαθηματικά, αλλά και στη φιλοσοφία της επιστήμης και στη φιλοσοφία της παιδείας γενικότερα. Αντιλαμβάνομαι και θέλω να πω αυτό, ότι πλέον το πρόβλημα είναι πολιτικό. Η ομάδα των θεολόγων που κατήρτισε το μάθημα αυτό, το θρησκειολογικό, στερείται καταρχάς ουσιαστικής γνώσης της ιστορίας, ουσιαστικής γνώσης της θεολογίας, της επιστημολογίας, διότι αυτό το μάθημα δεν είναι ούτε θρησκειολογικό μάθημα, ούτε θεολογικό μάθημα. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ένα κακού είδους, κακού τύπου λαογραφικό μάθημα. Δηλαδή προσβάλλει, αν θέλετε να μιλήσω και από πλευράς φιλοσοφίας των πολιτισμών, προσβάλλει όλα τα θρησκεύματα, και τον Βουδισμό και τον Ινδουισμό και τον Ισλαμισμό και όλα τα θρησκεύματα, με το να τα βάζει όλα μαζί με έναν τρόπο που δεν σέβεται την ιδιαιτερότητα κάθε θρησκευτικής παράδοσης. Βεβαίως, η ομάδα που κατήρτισε αυτό το μάθημα κινείται σαφώς στον χώρο της αίρεσης. Πρέπει να το δούμε έτσι, ότι είναι το αποτέλεσμα αυτό σαφώς αιρετικό. Εμείς
καταγόμαστε από έναν μεγάλο λαό και πολιτισμό. Το μεγάλο δεν το εννοώ εθνικιστικά, με την έννοια του γερμανικού εθνικισμού, ο οποίος δημιούργησε όλο το πρόβλημα τους τελευταίους αιώνες στην Ευρώπη, και στην ουσία η σύγκρουση των πολιτισμών και τα λοιπά δεν είναι τίποτα άλλο παρά σύγκρουση του γερμανισμού, που δημιουργεί όλα τα ρεύματα του διαφωτισμού και της αναγέννησης, και τα οποία έρχονται να εισβάλλουν σε όλους τους άλλους λαούς, σε όλες τις άλλες μορφές πνευματικών παραδόσεων, και είναι στην ουσία μια μορφή σταυροφορίας με άλλο είδος, με άλλον τρόπο. Επί της ουσίας, σαφώς, εάν υπάρχει επιστημολογική ανεπάρκεια σε όλη αυτή την πρόταση, διότι δεν υπάρχει επί της ουσίας η βασική διάκριση κτιστού ακτίστου. Εγώ ως φυσικός επιστήμονας καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά πόσο μοντέρνα είναι η ορθόδοξη θεολογία, εάν κανείς γνωρίσει τα σύγχρονα μαθηματικά, τη σύγχρονη επιστήμη, τη σύγχρονη φυσική, τη σύγχρονη βιολογία, ότι η ορθόδοξη θεολογία είναι το κριτήριο και ο τρόπος νοηματοδότησης όλης της επιστημονικής γνώσης και όλης της ουσίας της ανθρώπινης ζωής, κάτι το οποίο σαφώς δεν το αντιλαμβάνονται αυτοί που δημιούργησαν αυτό το μάθημα. Καρικατούρα μαθήματος. Η διάκριση κτιστού ακτίστου σημαίνει ότι η δική μας ορθόδοξη θεολογία δεν μπορεί να σχετικοποιείται με ανθρώπινα κατασκευάσματα, σεβαστά, σαφώς, και τα εκτιμούμε, και εγώ μάλιστα από παιδί θαύμαζα πάντα την Άπο Ανατολή, αυτή τη λεπτότητα που είχε ο πολιτισμός των Ινδιών, της Κίνας, ο Λαό Τσέ και τα λοιπά. Αλλά όμως οι άνθρωποι που καταρτούν αυτό το μάθημα στερούνται αυτής της ουσιαστικής γνώσης και της Άπο Ανατολής και της Δύσης, τι είναι ο δυτικός χριστιανισμός, που είναι στην ουσία μια άρνηση της σάρκωσης του Θεού, διότι δεν μπορούμε να το αποκρύψουμε, ο δυτικός χριστιανισμός είναι μια πανέρεση θεωρητικά, θεολογικά. Άλλο πράγμα το ότι θα πρέπει να μιλήσει κανείς με σεβασμό, με καλοσύνη, με επίοικια για τους ανθρώπους πάνω σε όλη τη γη και για τους χριστιανούς τους στη Δύση, στη δυτική χριστιανοσύνη, αλλά ως επιστήμονες θα πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Επομένως, η διάκριση κτιστού ακτίστου λείπει από αυτό το μάθημα, που είναι θεμελιώδης διάκριση μετά την διάκριση αισθητό-νοητό, που κωδικοποιεί ο αρχαιοελληνικός κόσμος, προτυπώνοντας για πρώτη φορά την αντίληψη του Θεού ως λόγος και ως πρόσωπο παρόν μέσα στην ιστορία. Άρα ο Χριστός είναι παρόν μέσα στην ιστορία και δεν μπορούμε να τον σχετικοποιούμε και να τον βάζουμε δίπλα από οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι ύβριση, είναι υβριστικό. Μπορούμε να βρούμε άλλους τρόπους να μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα, σεβόμενοι και τα πράγματα των άλλων ανθρώπων, αλλά τιμώντας και αυτό που έχει παραδοθεί σε αυτό το λαό. Αυτό νομίζω ότι είναι το μήνυμα που πρέπει να δώσουμε και να ξανατεθεί η συζήτηση και να υποθούν τα πράγματα με την αλήθειά τους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ανακοινώσω ότι εδώ μαζί μας βρίσκεται και ο εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιερισσού και Αγίου Όρους. Τον ρωτήσαμε αν θέλει, και είναι στη διάθεσή μας, διάθεση το μικρόφωνο, έτσι ώστε αν θέλει να χαιρετήσει, αν δεν θέλει πάλι και θέλει να κάνει αργότερα παρέμβαση, θα μας πει. Τώρα να καλέσω στο βήμα τον καθηγητή κύριο Μπεϊνά Ιωάννη, ο οποίος θα μας πει δύο λόγια για το πώς αποδέχτηκε και αποδέχεται το νέο πρόγραμμα σπουδών, η δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ιδιαίτερα η θεολόγηση δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέσα από ένα περιφερειακό σωματείο της Πανελλήνιων Θεολόγων, όπως είναι το σωματείο της Κατερίνης.
Θα ήθελα να μεταφέρω την αγωνία και τον πόνο του σύγχρονου θεολόγου που άλλα σπούδασε, άλλα οραματίστηκε και εντελώς άλλα πετούν σύγχρονα σήμερα, δηλαδή να διδάξει την τάξη. Κάτω από το μανδύα του πλουραλισμού και της δίθεν προοδευτικότητας κρύβεται μια αδυσόπιτη μορφή ανελευθερίας και φήμωσης κάθε αντίθετης άποψης. Με πολύ πόνο παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των πηγών που παρατίθενται στα νέα προγράμματα είναι πολύ συγκεκριμένου θεολογικού προσανατολισμού και ενώ οι δημιουργοί της μιλούν συνέχεια για σεβασμό στη διαφορετικότητα αποκλείουν εντελώς την άλλη άποψη. Δεν παρακαλούμε πλέον, αλλά απαιτούμε τους αρμόδιους να σεβαστούν τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και να πράξουν αναλόγως, έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων. Την ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια στήριξε και συνεχίζει να στηρίζει το Ορθόδοξο Μάθημα. Εμείς σαν Σωματείο, σαν Ένωση Θεολόγων Πιερίας, απλά θέλουμε να καταθέσουμε ότι η πλειοψηφία των μελών μας δεν διδάσκει τα νέα προγράμματα και κάνουμε ο καθένας κατά τη συνείδησή του το μάθημα όπως το θεωρεί περισσότερο ορθόδοξο κλπ. Ευχόμαστε η σημερινή ημερίδα να πετύχει τους στόχους της, να ξεδιαλύνει απορίες, να στηρίξει συνειδήσεις και να ξεκαθαρίσει την αλήθεια από την πλάνη. Σας ευχαριστούμε. Από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ο διδάσκαλος κύριος Απόστολος Κρασάς από τον Άγιο Μάμα Χαλκιδικής θα έρθει, είναι και δάσκαλος εκεί, θα έρθει λοιπόν, θα μας κάνει ένα χαιρετισμό από την πλευρά ενός δασκάλου, ο οποίος διδάσκει τα θρησκευτικά στο σχολείο. Πανοσιολογιότατε, εκπρόσωπε του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, σεβαστοί πατέρες, ελογιμότατοι κύριοι καθηγητές, κυρίες και κύριοι. Ως δάσκαλος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και συμμετέχοντας σε αυτή την ημερίδα που διοργανώνει η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, εκφράζω τις ευχαριστίες μου προς τους διοργανωτές, αφού μας δίνεται η δυνατότητα για να εκφράσουμε εμείς οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης την ανησυχία και την αγωνία μας γύρω από το θέμα της θρησκευτικής εκπαίδευσης των μαθητών μας στα δημόσια δημοτικά σχολεία. Ο εκπαιδευτικός κλάδος δέχτηκε με ανακούφιση τις ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας για το πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος των θρησκευτικών στο Δημοτικό, στο Γυμνάσιο και Λύκειο και βρίσκεται σε αναμονή για τις επόμενες ενέργειες σχετικά με τη θρησκευτική εκπαίδευση των μαθητών και μαθητριών μας. Το ερώτημα που τίθεται είναι, θα συνεχίσουμε να διδάσκουμε ένα πολυθρησκειακό προβληματικό μοντέλο θρησκευτικής εκπαίδευσης? Διότι είναι σαφές ότι το πολυθρησκειακό μοντέλο αναιρεί τη συνταγματική υποχρέωση που είναι η ανάπτυξη της ορθόδοξης θρησκευτικής συνείδησης των Ορθόδοξων Ελλήνων, σε αντίθεση μάλιστα με την ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης των ετερόδοξων ή αλλόθρησκων μαθητών, για τους οποίους παρέχεται η δυνατότητα διδασκαλίας της δικιάς τους θρησκευτικής πίστης. Με τη συνέχιση της διδασκαλίας του πολυθρησκειακού προγράμματος σπουδών, η ανάπτυξη, εμπέδωση και ενίσχυση της ορθόδοξης χριστιανικής συνείδησης είναι ελλιπής. Δεν είναι αυτοτελής, αμυγής και διακριτή σε σχέση με τη διδασκαλία άλλων δογμάτων και θρησκειών, με αποτέλεσμα να προκαλείται σύγχυση στους μαθητές μας και να διακινδυνεύει η ομαλή πνευματική τους ανάπτυξη ως ολοκληρωμένων προσώπων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το θέμα αυτό, το πρόγραμμα σπουδών προσβάλλει το ευθέως καθιερούμενο από τη διάταξη αυτή δικαίωμα των ανηκούντων στην επικρατούσα θρησκεία Ορθόδοξων Χριστιανών γονέων να διασφαλίσουν τη μόρφωση και εκπαίδευση των παιδιών τους σύμφωνα με τις δικές τους θρησκευτικές πεπιθήσεις και προς την συνταγματικώς κατοχυρωμένη αρχή της ισότητος, διότι στερεί από τους μαθητές του Ορθόδοξου Χριστιανικού δόγματος το δικαίωμα να διδάσκονται αποκλειστικώς τα δόγματα, τις ηθικές αξίες και τις παραδόσεις της Ανατολικής Ορθοδόξης Εκκλησίας του Χριστού, ενώ η νομοθεσία όπως έχει εκτεθεί προβλέπει για μαθητές Ρωμαιοκαθολικούς, Εβραίους και Μουσουλμάνους τη δυνατότητα να διδάσκονται αποκλειστικώς τα δόγματα της πίστεώς τους, μάλιστα δε από δασκάλους προτινόμενους από την οικία θρησκευτική κοινότητα. Γίνεται φανερό ότι ένα πολυθρησκειακό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο τοποθετεί, πολτοποιεί και ομογενοποιεί όλες τις θρησκείες σε μία ενότητα, περιπλέκοντας έννοιες, σύμβολα και πρόσωπα, δεν συντελεί στο σεβασμό του δικαιώματος κάθε ανθρώπου στη θρησκευτική ελευθερία, στην ανεμπόδιστη ανάπτυξη του θρησκευτικού του αυτοπροσδιορισμού, όπως επίσης δεν αναγνωρίζει τη θρησκευτική και πολιτισμική προέλευση και διαφορά κάθε μαθητή.
Η διδασκαλία η οποία καθιστά το μάθημα των θρησκευτικών Ορθόδοξο είναι απολύτως συμβατή με την καθιερωμένη στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Συντάγματος «Θρησκευτική ελευθερία», διότι δεν συνιστά επιβολή πίστεως προς την επικρατούσα θρησκεία, αφού το μάθημα απευθύνεται αποκλειστικά ως εκ του περιεχομένου του στους μαθητές που ασπάζονται το Ορθόδοξο Χριστιανικό δόγμα και όχι στους ετερόδοξους αλλόθρησκους ή αθέους. Επομένως, δεν είναι δυνατόν να επιβάλλεται ένα πολυθρησκειακό μάθημα σε Ορθόδοξους μαθητές που εκ της φύσεώς του έχει άλλο προσανατολισμό και δεν αναπτύσσει αλλά διαταράσει και συρρυκνώνει τη δική τους Ορθόδοξη Χριστιανική συνείδηση. Γίνεται δηλαδή φανερό αυτό που επισημαίνουν και οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ότι η σχολική διδασκαλία που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή ή την αλλίωση της θρησκευτικής συνείδησης των μαθητών, όπως αυτή διαμορφώνεται στο πλαίσιο της οικογένειάς τους, δεν είναι τίποτα άλλο από μια μορφή ομαδικού προσιλητισμού, αφού θεωρείται επέμβαση στον ευαίσθητο ψυχικό κόσμο των μαθητών που, όπως εμείς οι δάσκαλοι πολύ καλά γνωρίζουμε, στην ηλικία αυτή δεν διαθέτουν την κριτική αντίληψη και ωριμότητα των ενηλίκων. Εμείς ως εκπαιδευτικοί έχουμε από την παιδαγωγική μας μόρφωση ιερή υποχρέωση και οφείλουμε, όπως άλλωστε πολύ σωστά σημειώνουν και οι διεθνείς συμβάσεις που η χώρα μας έχει συνυπογράψει, να σεβόμαστε και όχι να αναιρούμε το δικαίωμα των γονέων να εξασφαλίζουν τη μόρφωση και την εκπαίδευση των τέκνων τους σύμφωνα με τις δικές τους θρησκευτικές πεπιθήσεις. Μια προσπάθεια στον χώρο του σχολείου εμφύτευσης νέων θρησκευτικών πεπιθήσεων, διαφορετικών από αυτές που έχουν οι μαθητές από την οικογένειά τους, αυτό ακριβώς σημαίνει θρησκευτικός προσιλητισμός. Με αυτές τις λίγες σκέψεις και έχοντας υπόψη τις νομοθετικές διατάξεις του Συντάγματος για τη θρησκευτική εκπαίδευση των νεοελλήνων και αλλόθρησκων μαθητών, αναμένουμε με τη χάρη του Θεού και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού την ευόδοση και την επιστροφή στην ομαλότητα και συνταγματική νομιμότητα της ελληνικής θρησκευτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστώ. Θα παρακαλέσω τώρα τους τέσσερις εισηγητές να έρθουν να πάρουν τη θέση τους εδώ στα καθίσματα. Μέχρι να έρθουν όμως να πάρουν τη θέση τους, να πω εδώ στην ομίγυρη ότι μαζί μας είναι ο καθηγητής της παιδαγωγικής της θεολογικής σχολής, ο κύριος Ιωάννης Κογκούλης. Χρόνια έχει διατελέσει καθηγητής στη θεολογική σχολή και έχει προσφέρει όσα τα πλήστα για το μάθημα, το ορθόδοξο μάθημα των θρησκευτικών, για την ορθόδοξη παιδεία. Και επίσης μαζί μας είναι και ο κύριος Τσάκαλος, ο οποίος είναι πρώην εκπαιδευτικός σύμβουλος. Έτσι δεν είναι, κύριε Τσάκαλο, είναι μαζί μας. Στη συνέχεια μπορώ να πω και για άλλους σιγά σιγά, αλλά να πω μόνο ότι είναι μεγάλη η χαρά μου που ήρθαν τρεις συναδέλφισες από την Κομωτινή, με τις οποίες είχα μια επικοινωνία τις προηγούμενες μέρες, αυτές δηλαδή πήραν, και σήμερα βρίσκονται εδώ μαζί μας και παρακολουθούν την συνάντησή μας. Και μάλιστα μου εξήγηλαν απόψη ότι υπάρχει η διάθεση να κάνουμε και μία ημερίδα στην Κομωτινή, την οποία προτιθέμεθα να την οργανώσουμε. Ο πρώτος ομιλητής μας, ο ομότιμος καθηγητής και πρώην κοσμήτωρας της νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Νικόλος Ιντζεσίλογλου, θα μας μιλήσει για το θέμα «Το κράτος, το έθνος και το μάθημα των θρησκευτικών από τη σκοπιά της κοινωνιολογίας και της νομικής επιστήμης». Πριν να του δώσω το λόγο, σας λέω ότι όποιος από εσάς θέλει να ρωτήσει, θα κάνει γραπτό στην ερώτησή του για τον κάθε εισηγητή, θα γράφει ποιος είναι αυτός που ερωτάει, ποιον ερωτάει από τους εισηγητές και ποια είναι η ερώτησή του. Θα σας μοιραστούν χαρτάκια σε όποιον θέλει να κάνει την ερώτηση. Κύριε καθηγητά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, αγαπητέ συνάδελφε. Πανασυλλογιότατη, αγαπητέ πρόεδρε και όλοι εσείς θεολόγοι ή φίλοι και ενδιαφερόμενοι για το μάθημα των θρησκευτικών, ευχαριστώ την Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων για την Ελλάδος για την πρόσκληση αυτή, η οποία είναι για μένα τιμητική. Να ανέβω. Μπορείτε να ανέβετε πάνω. Ωραία.
Έτσι είναι πιο άνετα νιώθω. Το θέμα, ο προβληματισμός ήδη έχει παρουσιαστεί και ελέγχθησαν πολλά και σημαντικά από τους προλαλήσαντες και σχεδόν εν πωλής εξαντλήθηκε κατά μεγάλο μέρος το θέμα της σημερινής ημερίδας. Όμως θα ήθελα να τονίσω ορισμένα σημεία από αυτά τα οποία ελέγχθησαν και τα οποία θεωρώ σημαντικά. Όπως έχει λεχθεί και γνωρίζουμε, υπάρχουν αυτές οι δύο αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και ο τίτλος της ημερίδας κάνει ακριβώς αναφορά στο γεγονός ότι παρά την ύπαρξη των αποφάσεων αυτών, οι οποίες αν ήταν αντίθετες θα προεβάλλονται διαρκώς προκειμένου να εδραιώσουν μια ορισμένη ιδεολογική κατεύθυνση, εν τούτης μοιάζουν σαν να αγνοούνται από το Υπουργείο Παιδείας, σαν να μην έχουν εκδοθεί αυτές οι αποφάσεις. Και αυτό ακριβώς εννοεί ο τίτλος, νομίζω, της ημερίδας, ότι κάνει ένα είδος προσιλητισμού στην αντισυνταγματικότητα, η οποία αντισυνταγματικότητα είναι η ίδια η συμπεριφορά του Υπουργείου, η οποία δεν εφαρμόζει, το Υπουργείο δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις της δικαιοσύνης όπως συνταγματικά και σύμφωνα με την νομοθεσία όφιλε να πράξει. Δηλαδή τι έπρεπε να γίνει? Αμέσως ορισμός άλλης επιτροπής για την προετοιμασία των βιβλίων της διδασκαλίας των θρησκευτικών με ομολογιακό περιεχόμενο. Αυτό σημαίνει η απόφαση, οι δύο αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Όμως υπάρχει η επιμονή, όπως τονίστηκε ήδη από τους προλαλήσαντες, προς την αντίθετη κατεύθυνση. Θα προσπαθήσω να δώσω ορισμένα σημεία τα οποία θεωρώ κέρια για τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται και η μία πλευρά και η άλλη, δηλαδή όσοι θέλουν το μάθημα ως ομολογιακό και όσοι θέλουν το μάθημα ως θρησκειολογικό, και ποιοι κίνδυνοι εμφανίζονται και παρουσιάζονται από την αποδοχή του μαθήματος ως θρησκειολογικού με βάση τα επιχειρήματα τα οποία ήδη τα επικαλείται η μειοψηφία των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και μάλιστα θα έλεγα, αυτές οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι πολύ διδακτικές και από νομική και από κοινωνιολογική άποψη, διότι μας δείχνουν τα βαθύτερα ιδεολογικά ρεύματα που υπάρχουν και τα οποία κάνουν τους νομικούς δικαστές τα ίδια κείμενα να τα ερμηνεύουν με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Ένα από τα βασικά επιχειρήματα υπέρ της διδασκαλίας του ομολογιακού μαθήματος ποιο είναι? Είναι η αναφορά στο Σύνταγμα, πρώτα απ' όλα στο γεγονός ότι στην προμετωπίδα του Συντάγματος, όλων των συνταγμάτων των ελληνικών, υπάρχει η αναφορά στην ομοούσια Τριάδα και Αγία Τριάδα. Επίσης η αναφορά στο ότι υπάρχει επικρατούσα θρησκεία σε αυτό το κράτος και αυτή είναι της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Για να εξουδετερωθεί αυτή η αναφορά, σαν να μην υπάρχει, λένε απλώς είναι μια διαπίστωση, μια περιγραφή της πραγματικότητας και δεν έχει κανένα κανονιστικό περιεχόμενο, δηλαδή δεν επιβάλλει τίποτα να κάνουμε προς την κατεύθυνση αυτή, ούτε επηρεάζει την ερμηνεία των κειμένων που δίνουμε και των νόμων που βγάζουμε. Δηλαδή, να το πούμε λαϊκά, αυτό που γράφει το Σύνταγμα στο προήμιό του, στο πρώτο κεφάλαιο, στο πρώτο μέρος, επίσης, αυτό που γράφει, αυτοί το γράφουν. Δηλαδή, σαν να μην υπάρχει. Τότε γιατί μπήκε?
σε ένα κανονιστικό κείμενο που είναι το Σύνταγμα. Θα μπορούσε να μην είχε μπει και όλοι ξέρουμε και από στατιστικές και από κοινωνιολογικές έρευνες ότι η επικρατούσα θρησκεία είναι της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Το ξέρουμε αυτό. Ήταν ανάγκη να μπει στο Σύνταγμα. Όταν κάτι μπαίνει σε ένα κείμενο το οποίο είναι κανονιστικού περιεχομένου, επηρεάζει και του ίδιου τις διατάξεις και του συντάγματος και οποιοδήποτε άλλο νομικού κειμένου. Δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητα. Δηλαδή, όταν κάνουμε, παραδείγματος χάρη, πάμε στο άρθρο 16 του συντάγματος, παράγραφος 2, το οποίο λέει ότι υποχρεούται μέσω της παιδείας το κράτος να αναπτύξει την εθνική και θρησκευτική συνείδηση των Ελλήνων. Αυτό λέει το κείμενο. Και όσοι έχουν αντίρρηση για το μάθημα να διδάσκεται ως ομολογιακό, τι λένε? Ναι, για την εθνική συνείδηση δεν λένε τίποτα. Λέει εθνική συνείδηση. Να διδάσκεται. Για τη θρησκευτική συνείδηση που ομότιμα την αναφέρει. Δεν λέει η θρησκευτική συνείδηση θα διδάσκεται στο βαθμό που εξυπηρετεί ή δεν εξυπηρετεί την εθνική. Λέει θα διαμορφώνεται, θα αναπτύσσεται η εθνική και η θρησκευτική συνείδηση. Όταν λέμε η εθνική συνείδηση, τι εννοούμε? Θα διδάσκουμε τι είναι έθνος, τι είναι κράτος γενικώς και ότι υπάρχουν πολλά έθνη και ότι το ένα έθνος είναι έτσι και το άλλο έθνος είναι αλλιώς και αυτό αναπτύσσει την εθνική συνείδηση? Καθόλου. Αυτό είναι ανθρωπογεωγραφία. Και μπορεί να γίνει στο μάθημα της ανθρωπογεωγραφίας, όπως κάνω στη Γαλλία. Που είναι αναπτυγμένη στα αυτά τα μαθήματα. Αλλά όταν λένε, φυσικά κανείς δεν λέει ότι έτσι πρέπει να αναπτυχθεί η εθνική συνείδηση, με το να διδάσκεται γενικώς και αορίστως τι είναι έθνος και συγκριτικά τα διάφορα έθνη και πώς τα διάφορα έθνη συγκροτήθηκαν. Αυτό είναι? Όχι, κανένας δεν το λέει. Κανένας δεν το λέει, μερικοί το υπονοούν κιόλας. Αλλά όταν ερχόμαστε στην θρησκευτική συνείδηση, άλλοι εκεί είναι γνώσεις. Διάφορες γνώσεις από διάφορες θρησκείες και συγκριτικά για να αναπτυχθεί η κρίση των μαθητών. Αυτός είναι ο σκοπός. Στο όνομα λοιπόν της ελευθερίας της επιλογής και της ανάπτυξης κριτικού πνεύματος θα πρέπει να διδάσκεται στο μάθημα των θρησκευτικών προκειμένου να αναπτυχθεί η θρησκευτική συνείδηση μία συγκριτική θρησκειολογία. Μα όπως δεν αναπτύσσεται η εθνική συνείδηση μαθαίνοντας απλώς για τα διάφορα έθνη, κατά τον ίδιο τρόπο δεν εξυπηρετείται η ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης με το να μιλάμε για διάφορες θρησκείες. Αν δεν έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο που να επηρεάσει τη συνείδηση. Και έχει διαφορά, αγαπητοί φίλοι. Όταν λέμε ανάπτυξη συνείδησης, δεν είναι απόκτηση και συγκέντρωση γνώσεων, απλώς. Είναι επηρεασμός της συνείδησης, έτσι ώστε να ενταχθεί κάπου το άτομο αυτό. Η εθνική συνείδηση γιατί? Για να ενταχθεί στο ελληνικό έθνος. Η θρησκευτική συνείδηση για να κάνει τι? Για να ενταχθεί ακριβώς ή να μάθει και να μάθει και να βιώσει, να νιώσει το βίωμα αυτό της θρησκευτικότητας που εκπορεύεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Γιατί αλλιώς, όταν λέμε θα αποκτήσει κριτικό πνεύμα, τι θα πει αυτό? Κριτικό πνεύμα απέναντι σε τι? Αν δεν έχει μάθει πρώτα θεμελιωδώς τι λέει μία πίστη, μία θρησκεία, και στη συνέχεια να έρθει μαθαίνοντας τι λένε και άλλες θρησκείες ενδεχομένως να κάνει την κριτική αυτών που είχε μάθει, δεν γίνεται ανάπτυξη κριτικού πνεύματος.
Όπως έλεγε ο Αρχιμίδης, δώσ' μη παστό και τα γάνκι να σώ. Άμα δεν έχει παστό κάπου να κάτσω, κάπου να στηριχτώ, τι κριτική θα κάνω? Από ποια πλευρά δηλαδή? Από την πλευρά μόνον της συγχύσεως? Γιατί αυτό γίνεται. Και προσέξτε, συγχαίουν αυτοί οι ίδιοι που επικαλούνται τέτοιου είδους επιχειρήματα το κριτικό πνεύμα με τη σύγχυση του πνεύματος. Διότι μόνο σύγχυση μπορεί να προκληθεί και δεν εξυπηρετείται εν πάση περιπτώσει αυτό το οποίο το Σύνταγμα επιτάσσει ως καλλιέργεια ή ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης. Αν δεν μείνουμε, επίσης βεβαίως τα επιχειρήματα είναι αυτά τα οποία ήδη αναφέρθηκαν και μάλιστα ο δάσκαλος μας διάβασε και κομμάτια των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας στα οποία αναφέρονται τα επιχειρήματα, όπως παραδείγματος χάρη ότι δεν μπορεί να διδάσκεται κάτι το παιδί στο σχολείο αντίθετο με αυτό που έμαθε στην οικογένειά του, δημιουργεί και προβλήματα συγκρουσιακά μέσα στην οικογένεια. Και όλα αυτά τα επιχειρήματα τα οποία αναφέρει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Όμως, αν ψάξουμε λίγο βαθύτερα στις απόψεις αυτές, θα δούμε ότι στη βάση των απόψεων αυτών υπάρχουν αντιλήψεις σχετικές με τη σχέση του κράτους και του έθνους και σχετικές με τον τρόπο αναφοράς και επίκλησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ουσιαστικά η μειοψηφία, δηλαδή η άποψη αυτή που λέει ότι πρέπει το παιδί ελεύθερα να μαθαίνει να ακούει από όλα τα πράγματα και να διαμορφώνει έτσι μια κριτική συνείδηση, επικαλούνται την ελευθερία, την θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία διαμόρφωσης μιας άποψης. Αυτό είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα. Πότε όμως είναι σωστή η επίκληση ενός ανθρωπίνου δικαιώματος και μιας ελευθερίας και πότε είναι μια επιθετική και επικίνδυνη πρακτική για την ίδια την κοινωνία? Ξέρετε, όλοι το ξέρουμε, στον διεθνή χώρο συνήθως για να γίνει μια παρέμβαση σε μια χώρα, στρατιωτική παρέμβαση, επικαλούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Λένε εκεί παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και εν ονόματι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και χάρη των ελευθεριών παρεμβαίνουν οι μεγάλες δυνάμεις και διαλύουν τη χώρα και αφήνουν το χάος. Αυτός είναι ένας τρόπος επικίνδυνος, επιθετικός χρησιμοποίησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ένας άλλος τρόπος επικίνδυνος και επιθετικός είναι να επικαλούμεθα τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ικανοποίησή τους δημιουργώντας προβλήματα συνοχής σε μια κοινωνία. Τότε, δηλαδή, ενώ υπάρχει δυνατότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα να ικανοποιηθούν και η συνοχή και ο σεβασμός της συνοχής της κοινωνίας να υπάρξει. Αντί αυτήν την λύση που υπάρχει δυνατότητα και την προσφέρει και το Σύνταγμα και η σωστή ερμηνεία της πλειοψηφίας του Συντάγματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ορισμένοι καταφεύγουν στην επίκληση της ατομικής ελευθερίας προκειμένου να αρνηθούν στην πλειοψηφία, στη μεγάλη πλειοψηφία, να ασκήσει τα δικαιώματά της. Ευτυχώς, σιγά σιγά και στον διεθνή χώρο υπάρχουν αποφάσεις δικαστηρίων, παραδείγματος χάρη, λέει ένας μαμεθανός, εμένα με ενοχλεί ο σταυρός στην αίθουσα διδασκαλίας και πρέπει το κράτος ως ουδέτερο να τον βγάλει και από τα δικαστήρια και από παντού όπου υπάρχει. Γιατί με προσβάλλει, με θίγει. Ουσιαστικά το ίδιο πράγμα λέγει για το μάθημα των θρησκευτικών. Να πάυσει να έχει ομολογιακό χαρακτήρα, γιατί θίγεται το δικαίωμα δήθεν της ελευθερίας κάποιων οι οποίοι δεν πιστεύουν στο ορθόδοξο ανατολικό δόγμα.
Ευτυχώς τα δικαστήρια αυτά, στο όνομα της παράδοσης της κάθε χώρας, για να μην δείξουν ότι κάνουν μια ευνοϊκή μεταχείριση της κρατούσας θρησκείας, λένε λοιπόν ότι χάρη της παραδόσεως και για σεβασμό της παραδόσεως θα μείνουν τα σύμβολα. Και μάλιστα τελευταίως, τώρα πρόσφατα, στην Ιταλία υπάρχει σχεδιασμός για να μπουν τα χριστιανικά σύμβολα παντού σε όλα τα δημόσια κτίρια. Υπάρχουν ορισμένοι άλλοι οι οποίοι λένε, μα στην Ελλάδα γιατί αυτό να συμβαίνει, δεν βλέπετε τι γίνονται στις χώρες της Ευρώπης? Δεν βλέπετε τι γίνεται στις χώρες της Ευρώπης? Τι γίνεται στις χώρες της Ευρώπης? Στην πλειοψηφία των χωρών της Ευρώπης, κατά καταρχήν να πω, κάθε χώρα έχει ένα ιδιότυπο καθεστώς, αλλά στη μεγάλη πλειοψηφία των χωρών της Ευρώπης υπάρχει μια αναφορά σε μια κρατούσα θρησκεία και υπάρχει δυνατότητα πάντοτε διδασκαλίας του μαθήματος με ομολογιακό χαρακτήρα. Πέρα από τη Γαλλία, η οποία αποτελεί ίσως εξαίρεση, στις άλλες χώρες και μάλιστα στην Αλσατία και τη Λορένη, στην Γαλλία την ίδια, είναι υποχρεωτικό το μάθημα με καθαρά ομολογιακό χαρακτήρα. Και στις άλλες χώρες έχω εδώ αναφορές που σε κάθε χώρα τι ισχύει. Και άμα θέλετε να ρωτήσετε, θα σας το πω στη συνέχεια στις απαντήσεις μου. Επομένως, εδώ το θέμα της αναφοράς στα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να γίνεται για να μην προκαλεί και κοινωνικές αντιδράσεις τελικά σε βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει να γίνεται με σεβασμό της κοινωνίας στην οποία αναφερόμαστε. Και με ένα τέτοιο τρόπο ικανοποίησης που να συμβιβάζει τις δύο τάσεις, του ατόμου να κάνει ό,τι θέλει και της κοινωνίας να μπορέσει να διατηρήσει τη συνοχή της, τις αξίες της, τις αρχές της, τις παραδόσεις της. Έτσι, νομίζω ότι δεν πρέπει να υιοθετήσουμε αυτήν την επιθετική αντίληψη της ικανοποίησης των ατομικών ελευθεριών και ειδικά της θρησκευτικής ελευθερίας σε βάρος της συνοχής και σε βάρος της κρατούσας θρησκείας, η οποία είναι κρατούσα και σύμφωνα με το Σύνταγμα, αλλά και μέσα στην κοινωνία. Προσπαθώντας να αναιρέσουμε, γιατί αυτό συμβαίνει με ένα συγκριτικό θρησκειολογικό μάθημα, να αναιρέσουμε αυτά τα οποία μαθαίνουν τα παιδιά από το σπίτι τους, από την οικογένειά τους, από τους γονείς τους. Δεν πλήττουμε μόνο την οικογένεια. Πλήττουμε την ίδια την κοινωνική συνοχή. Και το κράτος, ξέρετε, ανάμεσα στις υποχρεώσεις που έχει, δεν είναι μόνο η άμυνα, δεν είναι μόνο η ασφάλεια, δεν είναι μόνο η παροχή κάποιων κοινωνικών δικαιωμάτων και η εξασφάλισή τους, αλλά είναι και η εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος και της εθνικής συνοχής. Η εθνική συνοχή και όχι μόνο η εθνική συνείδηση, η εθνική συνοχή είναι ένα αγαθό που είναι απαραίτητο για την ύπαρξη και ανάπτυξη της κάθε χώρας. Αν ρωτήσετε κάποιον μαρξιστή τι είναι το κράτος, θα σας πει είναι ταξικό. Αν ρωτήσετε οποιονδήποτε άλλον, θα σας πει ότι είναι που ξέρει από την τη σχέση κράτους και έθνους, θα σας πει ότι είναι η πολιτική οργάνωση ενός λαού, δηλαδή με ιστορία, με παραδόσεις,
δηλαδή ενός παρόντος ζώντος έθνους. Επομένως, το κράτος ανάμεσα στις άλλες υποχρεώσεις του έχει υποχρέωση να συντηρήσει όχι μόνο βασικές αξίες της οικογένειας, της παράδοσης, αλλά και της κοινωνικής συνοχής. Υπάρχουν αντιθέσεις ατομικές, υπάρχουν αντιθέσεις ομαδικές, ταξικές. Πώς μπορεί να επιβιώσει μια κοινωνία αν δεν μάθουν τα παιδιά να έχουν σε ένα μεγάλο βαθμό αναπτύξει κοινές αξίες, κοινούς τρόπους συμπεριφοράς, κοινούς κώδικες στις σχέσεις τους μεταξύ τους. Και αυτούς τους κώδικες, αυτούς τους κανόνες συμπεριφοράς, τους έχουμε μέσα από την ηθική της χριστιανικής πίστης. Επομένως, και η υποχρέωση από άποψη κοινωνιολογική είναι του κράτους να υπηρετήσει τη συνοχή του έθνους, και από την άποψη αυτή και πάλι επιβάλλεται η διδασκαλία ενός μαθήματος ομολογιακού των θρησκευτικών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον πρώην κοσμήτορα της νομικής σχολής, τον καθηγητή Νικόλα Μιντζεσίλογλου, ο οποίος δεν είναι η πρώτη φορά που προσφέρει εδώ για το μάθημα των θρησκευτικών τις γνώσεις του, τα βιώματά του και τις αναλύσεις τις κοινωνιολογικές, τις οποίες πάντοτε έκανε και συνεχίζει να κάνει, και γραπτός και προφορικός και στα διάφορες τηλεοράσεις όπου εμφανίζεται. Αλλά να θυμηθούμε, κύριε καθηγητά, και να ευχαριστήσουμε ακόμα μια φορά γι' αυτό την παρουσία σας στο συνέδριο του 2013, όπου πραγματικά εκεί με μια προεδρία που είχατε είπατε τόσα πολλά για το μάθημα των θρησκευτικών, όπως αξιόλογα, όπως και σήμερα. Καθώς επίσης και την προεδρία σας, είχατε την προεδρία στην ημερίδα που κάναμε για την παρουσίαση του τόμου για τα θρησκευτικά, 2 χρόνια αργότερα, το 2015, και εκεί ήσασταν καταπληκτικός. Θα ήθελα να δώσουμε το λόγο τώρα στον πρώην πρόεδρο, τον επίτιμο πρόεδρο του Αρείου Πάγου και διδάκτορα της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου μας, τον κύριο Βασίλειο Νικόπουλο, με θέμα το κατά το ισχύον σύνταγμα περιεχόμενο του μαθήματος των θρησκευτικών και ο προσυγκριτιστικός χαρακτήρας των νέων θρησκευτικών. Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Ευχαριστούμε. Πανσιολογιότατε, κύριε Πρόεδρε, ευλογημένοι κύριε καθηγητέ, κυρίες και κύριοι. Όπως ακούσατε, το αντικείμενο της δικής μου εισηγήσεως είναι το κατά το ισχύον σύνταγμα ορθό περιεχόμενο του μαθήματος των θρησκευτικών και ο προσελητιστικός χαρακτήρας των νέων θρησκευτικών. Το ισχύον σύνταγμα αναφέρεται στην παιδεία με ειδικό άρθρο, το οποίο είναι ενταγμένο στο δεύτερο κεφάλαιό του υπό τον τίτλο «Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα». Πρόκειται για το άρθρο 16, παράγραφος 2, το οποίο ορίζει τα εξής: «Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης, τη διάπλασή τους, των Ελλήνων δηλαδή, σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες». Η αναγνώριση από το Σύνταγμα της παιδείας ως ατομικού δικαιώματος σημαίνει πρώτον ότι αναγνωρίζεται και προστατεύεται δικαίωμα στην παιδεία, και δεύτερον ότι επιβάλλεται στην πολιτεία αντίστοιχη υποχρέωση. Επομένως, ο φορέας του δικαιώματος έχει αξίωση κατά της πολιτείας προς παροχή παιδείας.
και από την άλλη η πολιτεία ως υπόχρεη έναντι του δικαιούχου οφείλει να παρέχει σε αυτόν το αγαθό της παιδείας. Αυτό ειδικότερα σημαίνει ότι η πολιτεία έχει υποχρέωση να διατηρεί πάντοτε ένα σύστημα παροχής παιδείας μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας προς τη επίτευξη των σκοπών της παιδείας, όπως αυτοί καθορίζονται στο άρθρο 16 του Συντάγματος. Επομένως δεν επιτρέπεται από το Σύνταγμα η ολοσχερής απάλληψη από την εκπαίδευση μαθήματος ανάπτυξης της θρησκευτικής συνείδησης. Εφόσον λοιπόν πάντοτε κατά το ισχύον Σύνταγμα θα υπάρχει στην εκπαίδευση μάθημα ανάπτυξης της θρησκευτικής συνείδησης των Ελλήνων, καθίσταται αναγκαία η αντιμετώπιση του βασικού θέματος του καθορισμού του συνταγματικού περιεχομένου του μαθήματος αυτού. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται από το Σύνταγμα το ίδιο με τη διάταξη του άρθρου 16 παράγραφος 2 και η λύση του προβάλλει μέσα από τον καθορισμό των σκοπών που κατά το Σύνταγμα τίθενται στην παιδεία. Γενικώς, ως το συνταγματικός επιβαλλόμενο περιεχόμενο του μαθήματος των θρησκευτικών θα μπορούσαμε να προβάλλουμε αυτήν την ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης των Ελλήνων. Εν προκειμένου όμως, ο σκοπός ως συνταγματική επιταγή προς τα αρμόδια όργανα της πολιτείας δεν εξειδικεύεται και γι' αυτό η διάταξη που καθορίζει αυτό ως γενικό πλαίσιο σκοπιτέας συνταγματικής, παιδευτικής ή εκπαιδευτικής πολιτικής χρήζει αναγκαίως ερμηνείας. Κατά την κρατούσα και συνάμα ορθή ερμηνευτική άποψη είναι αυτονόητο ότι ο όρος θρησκευτική συνείδηση στο άρθρο 16 παράγραφος 2 παραπέμπει στην έννοια της ορθόδοξης χριστιανικής συνείδησης της επικρατούσας και επίσημης θρησκείας του κράτους. Αυτή η άποψη επικράτησε και νομολογιακά πλέον με τις μνημειώδεις όντως δύο αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για το μάθημα των θρησκευτικών στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο. Επομένως, κατά την άποψη αυτή, το μάθημα των θρησκευτικών πρέπει να έχει ορθόδοξο χριστιανικό περιεχόμενο. Κατά άλλην άποψη όμως, το ισχύον Σύνταγμα απομακρύνθηκε από την ορθόδοξη χριστιανική αντίληψη που επικρατούσε υπό το καταργηθέν Σύνταγμα του 1952 στην ερμηνεία του σχετικού άρθρου του Συντάγματος εκείνου, διότι η αντίληψη σε αυτή στηριζόταν σε διαφορετική διατύπωση του άρθρου αυτού, η οποία είχε τότε ως εξής: η παιδεία πρέπει να παρέχεται με βάση τις ιδεολογικές κατευθύνσεις του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, η οποία ευνοούσε την ορθόδοξη χριστιανική αντίληψη και η οποία δεν επαναλήφθηκε στο ισχύον Σύνταγμα. Επομένως, ο συνταγματικός νομοθέτης μετέβαλε κατά τους υποστηρικτές της απόψης αυτής γνώμη και θέση επί του θέματος αυτού, αφού στο νέο άρθρο του ισχύοντος συντάγματος προτίμησε την ουδέτερη διατύπωση που συνδέει τους σκοπούς της παιδείας με την ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης γενικώς. Οι υποστηρικτές της απόψης αυτής υποστηρίζουν ότι η θρησκευτική συνείδηση στο άρθρο 16 παράγραφος 2 δεν είναι πλέον αποκλειστικά ορθόδοξη χριστιανική, αλλά έχει διαφορετικό περιεχόμενο το οποίο ποικίλει ανάλογα με τις υποστηριζόμενες αντιχριστιανικές ως επιτοπλίστων ιδεολογικές αντιλήψεις που το υποστηρίζουν. Ειδικότερα υποστηρίζεται ότι, πρώτον, ο όρος θρησκευτική συνείδηση περιλαμβάνει όχι μόνο την ορθόδοξη χριστιανική πίστη, αλλά και κάθε άλλη θρησκευτική, αντιθρησκευτική και αθρησκευτική ιδεολογία. Δεύτερον, ο όρος χριστιανική συνείδηση πρέπει να διαβαστεί πλέον ως θρησκεολογική συνείδηση και γι' αυτό το περιεχόμενο του θρησκευτικού μαθήματος πρέπει να είναι όχι η θρησκευτική αλλά η θρησκεολογική παιδεία. Και τέλος τρίτον, η διάταξη του άρθρου 16 παράγραφος 2 δεν έχει κανονιστική ισχύ
και γι' αυτό δεν είναι δεσμευτική, με συνέπεια να μην είναι υποχρεωτικός ο ορθόδοξος χριστιανικός χαρακτήρας της παιδείας. Αυτές οι επιμέρους απόψεις ως υποσύνολα της γενικότερης αρνητικής άποψης επί του θέματος καταρρύπτονται με την επιχειρηματολογία που θα αναπτύξουμε αμέσως στη συνέχεια κατά της γενικότερης αυτής συντηρητικής αρνητικής άποψης. Και επιπλέον καταρρύπτονται με το λόγο ότι ειδικώς η υποστοιχείο Β και Γ αντίκεινται ευθέως το γράμμα του συντάγματος και δεν χρήζουν περαιτέρω ανασκευής. Το άρθρο μιλάει για θρησκευτική συνείδηση και όχι για θρησκεολογική συνείδηση, άρα η άποψη αντίκειται στο γράμμα του συντάγματος. Το άρθρο 16, όπως και τα άλλα 119 άρθρα του συντάγματος, έχουν την ίδια κανονιστική ισχύ και είναι τουλάχιστον νομικός αστείο να υποστηρίζουμε ότι υπάρχουν διατάξεις στο Σύνταγμα που δεν έχουν κανονιστικό περιεχόμενο. Ακόμα και το προήμιο του Συντάγματος, δηλαδή η γενική αρχή στην οποία είναι ψηφισμένες οι λοιπές διατάξεις, η γνωστή αρχή του Τριαδικού Δόγματος, έχει και αυτή κανονιστικό περιεχόμενο, διότι δημοσιεύτηκε με το υπόλοιπο κείμενο του Συντάγματος, τα 120 άρθρα, στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, στην οποία δεν δημοσιεύονται ούτε διηγήματα, ούτε μυθιστορήματα, ούτε εκθέσεις ιδεών, ούτε ακόμα και οι εκθέσεις εισηγητικές των νόμων, αλλά μόνον κανονιστικού περιεχομένου κείμενα. Νόμοι, το Σύνταγμα βεβαίως, υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουδότηση νόμων και έχουν κανονιστικό περιεχόμενο. Όσον αφορά τώρα τη γενική αρνητική άποψη επί του θέματος αυτού, αυτή όπως είπαμε στηρίζεται στην παρατήρηση ότι το ισχύον Σύνταγμα απομακρύνθηκε από το προηγούμενο, απαλήφοντας την φράση εκείνου κατά την οποία η παιδεία πρέπει να παρέχεται με βάση τις ιδεολογικές κατευθύνσεις του ενοχριστιανικού πολιτισμού. Υποστηρίζουν λοιπόν οι οπαδοί αυτής της άποψης ότι η απομάκρυνση αυτή έγινε για δύο λόγους. Πρώτον, διότι ο όρος Έλληνο-χριστιανικός πολιτισμός είναι, λέγουν αυτοί, αντιφατικός, διότι συντίθεται από δύο αντιφατικές έννοιες. Ποιες είναι αυτές? Ο ελληνισμός και ο χριστιανισμός. Λένε δηλαδή ότι ο ελληνισμός αντιτίθεται στον χριστιανισμό και ο χριστιανισμός στον ελληνισμό, άρα είναι δύο έννοιες αντίθετες και δεν μπορούν να αποτελέσουν ένα ενοιολογικό όλο. Και δεύτερον, ακούστε λίγο τώρα, λέγουν ότι απομακρύνθηκε το Σύνταγμα του 1975 από το 1952 και απάλληψε αυτή τη φράση που στηριζόταν στον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό, διότι ο όρος ελληνοχριστιανικός πολιτισμός είναι, λέει, διαβλητός. Και είναι διαβλητός διότι χρησιμοποιήθηκε από την Απριλιανή δικτατορία με το γνωστό εκείνο σλόγγαν «Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών». Οι απόψεις αυτές αποδεικνύονται αβάσιμες σύμφωνα με την ιστορική ερμηνεία του δικαίου που ακολουθείται στην ερμηνεία του Συντάγματος. Έτσι, αναμφισβήτητη είναι η αλήθεια ότι το κυρίαρχο στοιχείο που συνείχε τον τότε συνταγματικό νομοθέτη όταν ψήφισε το σύνδεμα του ισχύον σύνδεμα του 1975, λοιπόν, αναμφισβήτητο στοιχείο ήταν αφενός μεν να εξουδετερώσει τα δικτατορικά κατάλοιπα και αφετέρου να διασφαλίσει την ελληνική δημοκρατία από ενδεχόμενο δικτατορικό κίνδυνο. Αυτό, σε αυτό απέβλεπε ο νομοθέτης. Και γι' αυτό κατήργησε τη φράση αυτή ότι πρέπει η παιδεία να ακολουθεί και να σκοπεί την ανάπτυξη των Έλληνο-Χριστού, Έλληνο-Χριστιανικού πολιτισμού. Επομένως, ο μοναδικός λόγος που οδήγησε τον νομοθέτη στην απάλληψη της παραπάνω διατύπωσης από τη νέα περιπαιδείας διάταξή του ήταν ακριβώς αυτός. Αντίθετα, ο λόγος ότι ο όρος Έλληνο-Χριστιανικός πολιτισμός εγκαταλείφθηκε ως αντιφατικός δεν ευσταθεί, διότι απλούστατα στην πραγματικότητα δεν περιέχει καμία απολύτως αντίφαση.
Ο όρος αυτός καθιερώθηκε ως ο πλέον κατάλληλος για να εκφράσει το αναμφισβήτητο ιστορικό φαινόμενο της αλληλοπεριχώρησης των δύο κυρίαρχων κόσμων στον χώρο του πολιτισμού και του πνεύματος γενικότερα, του ελληνικού δηλαδή από τη μια και του χριστιανικού από την άλλη. Αλλά ούτε και διαβλητός είναι ο όρος αυτός επειδή χρησιμοποιήθηκε καταχρηστικός από το απριλιανό δικτατορικό καθεστώς ως σύνθημά του υπό το γνωστό ιδεολόγημα «Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών». Οι μεγάλες ιδέες, όσο και αν καταχρώνται, δεν χάνουν την αξία τους. Ούτε βεβαίως φταίνε οι ίδιες επειδή βρίσκονται κάποιοι επιτίδιοι, ανάξιοι και τυποτένιοι που τις καταχρώνται. Η κακή εφαρμογή των ιδεών αυτών δεν ακυρώνει τις ιδέες, αλλά καθιστά και δεν τις καθιστά υπεύθυνες για τα αποτελέσματα της κακής εφαρμογής τους. Δεν ευθύνεται ο χριστιανισμός, για παράδειγμα, για την Ιερά Εξέταση, αλλά ο Αντίχριστος Πάπας και οι οπαδοί του που την εφεύραν στο όνομα του χριστιανισμού. Δεν φταίει λοιπόν η ελληνοορθόδοξη πίστη των Ελλήνων αν την κακοποίησε το απριλιανικό πραξικόπημα. Οι συνθήκες υπό τις οποίες ψηφίστηκε το 1975 το ισχύον σύνταγμα, χαρακτηριζόμενες από μια δικαιολογημένη τότε αντιδικτατορική ιστερία, έχουν παρέλθει πλέον και δεν υφίσταται κανένας απολύτως κίνδυνος προστασίας της δημοκρατίας μας από την κατάχρηση αρχών και ιδεών που συγκροτούν και συγκρατούν τον πολιτισμό μας. Αντιθέτως, είναι πλέον καιρός να αποκατασταθούν στη συνείδηση του λαού οι αρχές αυτές προς όφελος του πολιτισμού και της δημοκρατίας. Κατά ακολουθίαν όλων αυτών, το περιεχόμενο του μαθήματος των θρησκευτικών δεν απέβαλε και υπό το ισχύον σύνταγμα τον χριστιανικό χαρακτήρα του. Επομένως, το περιεχόμενο του μαθήματος των θρησκευτικών εξακολουθεί να είναι και υπό το ισχύον σύνταγμα η ανάπτυξη της ορθόδοξης χριστιανικής συνείδησης των Ελλήνων. Η άποψη αυτή στηρίζεται σε επιχειρήματα τα οποία προκύπτουν από την συστηματική και ιστορική ερμηνεία της διατάξεως του άρθρου 16 παράγραφος 2 του Συντάγματος, η οποία άλλωστε είναι και η πλέον επιστημονικώς ενδεδειγμένη, ειδικώς όσον αφορά το Σύνταγμα. Τα αμιγώς νομικά επιχειρήματα υπέρ της θετικής απόψεως επί του θέματος αντλούνται τόσο από το χριστιανικό ορθόδοξο προήμιο του Συντάγματος, όπως είπαμε, όσο και από τις διατάξεις των άρθρων 3 παράγραφος 1 και παράγραφος 3, 13 παράγραφος 1, 16 παράγραφος 2, 33 παράγραφος 2, 59 παράγραφος 1 αυτού. Από αυτά τα άρθρα, τα οποία αναφέρονται σε θέματα θρησκευτικά, θα σας αναφέρω μόνον ένα, για να δείτε πώς ο συνταγματικός νομοθέτης μένει στην ορθόδοξη χριστιανική συνείδηση και ότι ως ευκόλως εννοούμενο το παρέλειψε στο άρθρο 16 παράγραφος 2. Δηλαδή αυτό το κενό που υπάρχει εδώ, αν υπάρχει κανένας νομικός εδώ, εκτός από τους που υπάρχουν στην έδρα, θα ξέρουν ότι δεν είναι πραγματικό κενό. Δεν του διέφυγε, δεν του ξέφυγε του νομοθέτη ότι χρειάζεται πλέον να πάμε να το καλύψουμε με ερμηνευτικές μεθόδους. Αλλά είναι κενό καταχρηστικό. Θέλησε και το άφησε έτσι, γιατί είναι ευκόλως εννοούμενο. Ξέρουν οι Έλληνες ποια είναι η θρησκευτική του συνείδηση και δεν χρειάζεται να μας το πει το Σύνταγμα ή πολύ περισσότερο η κοινή νόμη. Ακούστε μια διάταξη τώρα του Συντάγματος. Είναι η διάταξη του άρθρου 3, παράγραφος 3. Συνήθως αναφερόμεθα στο άρθρο 3, παράγραφος 1, που λέει επικρατούσα θρησκείας είναι ή της Ανατολικής Ορθόδοξης του Χριστού Εκκλησίας. Ακούστε μια άλλη διάταξη, στο ίδιο άρθρο που δεν την αναφέρομαι πολύ. Αυτή η διάταξη αναφέρεται στην απαγόρευση της μεταφοράς του κειμένου των Αγίων Γραφών σε άλλο γλωσσικό ιδίωμα χωρίς την άδεια της Μεγάλης του Χριστού εν Κωνσταντινούπολη Εκκλησίας και της Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Και ρωτάτε, γιατί ο νομοθέτης στο Σύνταγμα ενδιαφέρεται για το αλόβητο του γράμματος των Αγίων Γραφών, όχι της Αγίας Γραφής, των Αγίων Γραφών? Προφανώς εννοεί την Παλιά και την Καινή Διαθήκη, διότι δεν ξέρω αν υπάρχουν στον χριστιανισμό άλλες γραφές. Τη Βίβλο γενικώς εννοεί. Δηλαδή ούτε η Παλιά Διαθήκη μπορεί να ερμηνευτεί χωρίς να υπάρχει άδεια της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και της Ιεράς Συνόδου.
Γιατί όμως το αναφέρει αυτό ο συνταγματικός νομοθέτης? Τι τον ενδιέφερε αν δεν νοιαζόταν για την ορθόδοξη πίστη, η οποία στηρίζεται βέβαια στις γραφές αυτές? Αυτό τον ενδιέφερε, να διατηρήσει δηλαδή την ορθόδοξη χριστιανική πίστη και βεβαίως τη συνείδηση των Ελλήνων που τρέφεται και τροφοδοτείται από αυτή την πίστη, να την διασφαλίσει από κάθε πρόχειρη μετάφραση ή μεταφορά των Αγίων Γραφών σε άλλο ιδίωμα. Είναι πάρα πολύ έτσι σοβαρό αυτό το επιχείρημα. Και άλλες διατάξεις βέβαια εδώ. Ακούστε μια άλλη διάταξη. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας, εφόσον είναι χριστιανός, οφείλει να δώσει θρησκευτικό όρκο, λέει, και λέει τον όρκο τώρα. Δεν λέει απλώς οφείλει να δώσει θρησκευτικό όρκο στο όνομα του Θεού, θα εκτελώ τιμίως και ευσύνδεση στα καθηγοντά μου. Δεν λέει αυτό το πράγμα. Του λέει και ποιον όρκο θα δώσει. Στο όνομα της Αγίας και ομοουσίου και αδιαίρετου Τριάδος. Ώστε αν ο πρόεδρος Δημοκρατίας, είτε κατά λάθος, είτε συνειδητός, λέει εις το όνομα του Θεού ορκίζουμε, δεν μπορεί να λάβει καθηγοντά του, διότι δεν έδωσε τον ενομισμένο όρκο όπως τον λέει το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα θέλει έναν όρκο δογματικό, ορθόδοξο χριστιανικό. Θα ορκιστείς, το λέει, εφόσον είσαι χριστιανός βέβαια, εις το όνομα της Αγίας και ομοουσίου και αδιαίρετου Τριάδος. Περαιτέρω όμως, είναι πασίδωλο γεγονός, ιστορικώς επιβεβαιωμένο, ότι η θρησκευτική συνείδηση των Ελλήνων ταυτίζεται με την ορθόδοξη χριστιανική πίστη και για λόγους ιστορικούς και για λόγους παραδόσεως. Την ιστορική αυτή αλήθεια εγνώριζε ο συνταγματικός νομοθέτης και για τούτο δεν θεώρησε αναγκαίο, όπως είπαμε, να αποσαφηνίσει τον όρο. Με βάση λοιπόν αυτά τα συνταγματικά δεδομένα, θα ερμηνεύσουμε τη διάθεση του άρθρου 16 παράγραφος 2 του συντάγματος, προκειμένου να ανέβρωμε το πραγματικό νόημά της, που δεν είναι άλλο από την πλήρη ταύτιση της θρησκευτικής συνείδησης των Ελλήνων με την ιστορικώς επαληθευόμενη ορθόδοξη χριστιανική συνείδηση. Αλλά και ο όρος θρησκευτική συνείδηση των Ελλήνων, έτσι όπως έχει αδιαυκρίνιστος, σημαίνει την αντίληψη και τη γνώση του Έλληνα για τη θρησκεία. Αυτή όμως η αντίληψη και η γνώση του Έλληνα για τη θρησκεία είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων, ιστορικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, θρησκευτικών, και επομένως ανάγεται αναγκαίως στην ελληνική παράδοση. Η θρησκευτική όμως παράδοση των Ελλήνων δεν είναι άλλη από την ορθόδοξη χριστιανική. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει σοβαρώς την ιστορική αυτή αλήθεια. Επομένως, το περιεχόμενο του μαθήματος των θρησκευτικών εκτείνεται και σε όλους αυτούς τους ιστορικούς και λοιπούς παράγοντες που αναφέραμε ως διαμορφωτικούς της θρησκευτικής συνείδησης των Ελλήνων, οι οποίοι πρέπει να διδάσκονται στα σχολεία στο πλαίσιο του μαθήματος της ανάπτυξης της ορθόδοξης χριστιανικής συνείδησης των Ελλήνων. Αυτό άλλωστε προκύπτει και από τον άλλο βασικό σκοπό της παιδείας, τον οποίο το Σύνταγμα τάσει σε αυτήν και ο οποίος συνίσταται στην ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης των Ελλήνων. Αυτό σημαίνει πρωτίστως πως όλα τα στοιχεία που συγκροτούν την έννοια του έθνους και διαμορφώνουν την εθνική συνείδηση του Έλληνα πρέπει να διδάσκονται και αυτά στα πλαίσια του μαθήματος της ανάπτυξης της θρησκευτικής συνείδησης των Ελλήνων, διότι είναι όλα διαμορφωτικά και συντελεστικά της θρησκευτικής συνείδησης. Δεν πρέπει δε να ξεχνάμε, παρά την ελισαλία προσπάθεια που γίνεται προς την κατεύθυνση αυτή, και τούτη την αλήθεια πως οργανικό στοιχείο της έννοιας του έθνους είναι και το ομόθρησκον κατά τον Ηρόδοτο. Και επομένως δεν μπορεί να επιτευχθεί και ο συνταγματικός στόχος της παιδείας για την ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης των Ελλήνων δίχως την ανάπτυξη της χριστιανικής ορθόδοξης συνείδησης, που αποτελεί στοιχείο και της εθνικής συνείδησης, ώστε κι αν ακόμα δεν ετίθεται στο Σύνταγμα ως σκοπός της παιδείας ειδικώς η ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης, και πάλι θα ήταν υποχρεωτική η καλλιέργειά της στα πλαίσια της ανάπτυξης της εθνικής συνείδησης. Έτσι, αν υποτεθεί ότι με την σχεδιαζόμενη αναθεώρηση του Συντάγματος καταργηθεί η ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης των Ελλήνων όπως αβασανίστως και επιπολέως διαδίδεται, παραμείνει όμως ως βασικός σκοπός της παιδείας η ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης, την οποία βεβαίως δεν νομίζουμε ότι θα τολμούσε οποιαδήποτε άθεη, αθεϊστική, αντιχριστιανική, ολοκληρωτική και όπως άλλος θέλει κανείς να τη φανταστεί
κυβερνητική πλειοψηφία να απαλείψει σε κάποια αναθεώρηση του συντάγματος. Και πάλι λοιπόν τότε η ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης των Ελλήνων θα ήταν υποχρεωτική στα πλαίσια της ανάπτυξης της εθνικής συνείδησης, της οποίας αποτελεί οργανικό στοιχείο. Αυτά, από αυτά τα παραπάνω, συνάγεται ότι περιεχόμενο του μαθήματος της ανάπτυξης της θρησκευτικής συνείδησης των Ελλήνων είναι ευρύτατον και έχει πρωτίστως θετικό χαρακτήρα. Τούτο σημαίνει ότι πρέπει να είναι πάντα αναπτυξιακό και όχι ανασταλτικό και πολύ περισσότερο καταργητικό της θρησκευτικής συνείδησης. Ο όρος ανάπτυξη που προτιμήθηκε από τον συνταγματικό νομοθέτη σημαίνει κατά κυριολεξία την ποιοτική και ποσοτική πρόοδο κάποιου αγαθού γενικώς και εμπροκειμένου της θρησκευτικής συνείδησης, η οποία επιτυγχάνεται με την συνεχή καλλιέργειά της. Κατά κανόνα, αν όχι πάντοτε, η ανάπτυξη επιτυγχάνεται με θετικά μέσα και μέτρα. Επομένως, αποκλείεται από το περιεχόμενο του μαθήματος της ανάπτυξης θρησκευτικής συνείδησης, πρώτον, οι οποιασδήποτε αθεϊστικές αντιλήψεις, δεύτερον, οι αντιχριστιανικές και ειδικότερα οι αντιορθόδοξες διδασκαλίες, τρίτον, οι γενικές περιθρησκείας απόψεις, οι οποίες ανήκουν στην θρησκεολογία, η οποία λόγω του αμυγός γνωσιολογικού της περιεχομένου δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη της ορθόδοξης χριστιανικής συνείδησης, αλλά μάλλον στην σύγχυση και στην αναστολή της. Και τούτο επειδή η ορθόδοξη χριστιανική συνείδηση δεν είναι μόνο γνώση, αλλά και εμπειρία και βίωμα. Αντίθετα, στο από το Σύνταγμα επιβαλλόμενο περιεχόμενο του μαθήματος αυτού πρέπει να ενταχθεί πρωτίστως η ορθόδοξη χριστιανική διδασκαλία, αλλά και όλοι οι ιστορικοί, κοινωνικοί και πολιτιστικοί παράγοντες που συνέβαλαν στην εμπέδωσή της και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της χριστιανικής ελληνικής παράδοσης. Αυτό από νομική άποψη σημαίνει δια το μάθημα της ανάπτυξης της θρησκευτικής συνείδησης των Ελλήνων ότι δεν έχει μόνο ομολογιακό περιεχόμενο, αλλά και ιστορικό και κοινωνικό και πολιτιστικό μαζί, και η ανάδειξη όλων αυτών των στοιχείων της ελληνοορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης επιτυγχάνει την από το Σύνταγμα σκοπούμενη επίτευξη της θρησκευτικής συνείδησης. Έτσι μπορούμε να πούμε πως το μάθημα της ανάπτυξης της θρησκευτικής συνείδησης των Ελλήνων αποτελείται από δύο οργανικώς και γι' αυτό αρρήκτως συνδεδεμένα μεταξύ τους στοιχεία, το θρησκευτικό και το πολιτιστικό, τα οποία συνιστούν μια αδιάσπαστη ενότητα ιστορικώς καταξιωμένη. Τούτο σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε μεταξύ τους τα δύο αυτά ιστορικά στοιχεία, διότι ο ελληνικός πολιτισμός δεν νοείται χωρίς τη χριστιανική διάστασή του και ο ορθόδοξος χριστιανισμός χωρίς την ελληνική του απόχρωση. Κατά ανάγκη λοιπόν μιλάμε για μάθημα ελληνοορθόδοξου πολιτισμού. Ένα τέτοιο μάθημα δεν έχει το δικαίωμα κανένας Έλληνας να το αρνηθεί, διότι όπως λέει ο καθηγητής και ακαδημαϊκός Μαριανός Καράσης, κανείς δεν δικαιούται μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία να αρνείται την εκμάθηση ενός ελληνοχριστιανικού πολιτισμού με οικουμενική διάσταση. Ο υποχρεωτικός αυτός χαρακτήρας του μαθήματος των θρησκευτικών υπό το σάνο περιεχόμενο έχει αναγνωριστεί με τις δύο γνωστές σε όλους μας αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, με αιτιολογίες οι οποίες ξεπέρασαν την απέτηση του συντάγματος, σύμφωνα με την οποία οι αποφάσεις πρέπει να είναι ειδικώς και εμπεριστατωμένως αιτιολογημένες. Όχι απλώς ειδικώς και εμπεριστατωμένες αιτιολογημένες είναι οι δύο αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, αλλά αποτελούν, θα λέγαμε, συγγράμματα ερμηνεία συνταγματικού δικαίου, πάνω βέβαια στο ειδικό θέμα του άρθρου 16 παράγραφος 2. Αυτά κρίθηκαν αναγκαία ως απολύτως έτσι αναγκαία για να μπούμε στο άλλο θέμα, το οποίο πλησιάζει περισσότερο και στο αντικείμενο της σημερινής ημερίδος. Λίγο πρέπει να συντομεύεται όμως, κύριε Πρόεδρε. Αυτά τώρα, αν σας τα παραλείψω για τον προσελητισμό, είναι σαν να μην σας είπα τίποτα. Μπορώ όμως να τα παραλείψω και μόνοι σας να τα φανταστείτε. Αν θέλετε όμως να τα ακούσετε, θα με ανοιχτείτε για 5-10 λεπτά παραπάνω. Αν η κλεψίδρα σας δεν έχει αυτό το χρονόμετρο να το κανονίζετε, τότε να κατασκευάσει μια άλλη μεγαλύτερη κάνουλα. Είναι 5 λεπτά πιο πολύ, έχετε υπερβεί το χρόνο. Λοιπόν, είναι 5 λεπτά. Όσο μπορείτε, πιο σύντομα. Εγώ κλείνω τα χαρτιά μου τώρα και σας λέω το εξής.
Τρία κυρίως είναι τα θέματα τα οποία ενδιαφέρουν σύμφωνα με τον τίτλο της εμμερίδας σήμερα. Πρώτον, μπορεί ο Υπουργός Παιδείας να διαπράξει το έγκλημα του προσελητισμού? Δεύτερον, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές και όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία μπορούν να διαπράξουν το έγκλημα του προσελητισμού με βάση τα νέα προγράμματα των θρησκευτικών? Τρίτον, ένας άθεος μπορεί να διαπράξει το έγκλημα του προσελητισμού? Λοιπόν, σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου, υποκείμενο του εγκλήματος του προσελητισμού είναι οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο. Επομένως, και ο Υπουργός Παιδείας μπορεί να διαπράξει το έγκλημα του προσελητισμού, και ο δάσκαλος μπορεί να το διαπράξει, και ο καθηγητής, και ο εκπαιδευτικός σύμβουλος, και ο Υφυπουργός Παιδείας κλπ. Δεύτερον, μπορεί να διαπράξει το έγκλημα του προσελητισμού και ο άθεος. Προσέξτε, το Σύνταγμα απαγορεύει σήμερα τον προσελητισμό γενικός και αδιακρίτως και όχι τον προσελητισμό εις βάρος της επικρατούσης θρησκείας, δηλαδή της Ορθόδοξης Χριστιανικής. Επομένως, απαγορεύει τον προσελητισμό και κατά του Μουσουλμανισμού και κατά του Ιουδαϊσμού και κατά του Βουδισμού και κατά του Αθεϊσμού. Δεν μπορεί ένας Ορθόδοξος να κάνει προσελητισμό σε έναν άθεο για να τον προσελκυρίσει στον Χριστιανισμό. Θα πάει φυλακή. Συμφωνεί. Αλλά και ένας άθεος δεν μπορεί να κάνει προσελητισμό σε έναν Χριστιανό ή σε έναν Βουδιστή για να τον προσετεριστεί στην πίστη. Ο προσελητισμός ως ποινικό αδίκημα καθιερώθηκε από το 1937 με τον πρώτο νόμο και το 1939 τροποποιήθηκε ο νόμος προσελητισμού και συνιστά προσελητισμό η πέτεια διείσδυση στην θρησκευτική συνείδηση του άλλου με οποιοδήποτε τρόπο. Το με οποιοδήποτε τρόπο το λέει το ίδιο το άρθρο με μια λέξη που χρησιμοποιεί της καθαρεύουσας τότε, το ιδία, η οποία λέξη όμως δημιούργησε πολλά προβλήματα στην ερμηνεία του αδικήματος του προσελητισμού, εάν αναφέρεται δηλαδή στα μέσα η λέξη ιδία ή αν αναφέρεται στην αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος. Αυτά δεν ενδιαφέρουν εδώ, τα έλυσε ο Άριος Πάγος και είπε ότι αυτό αναφέρεται στα μέσα. Δηλαδή όσα λέει η διάταξη, με ποια μέσα, έχει καμία δεκαριά μέσα που μπορούν να κάνουν τον προσλητισμό, αυτά ενδεικτικώς αναφέρονται. Η ιδία ενδεικτικώς, μπορούμε να αναφέρουμε και άλλα 15. Μέσα στα 15 αναφέρουμε τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Γι' αυτό σας το λέω τώρα. Μπορείς να κάνεις προσλητισμό με τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας το είπε ρητός. Δυστυχώς σας είπα ότι δεν μου το επιτρέπει η κλεψίδρα να σας διαβάζω τη σχετική περικοπή της απόφασης που λέει ότι με τα προγράμματα αυτά επιδιώκεται να επισέλθει στη συνείδηση του μαθητή το Υπουργείο, ο Υπουργός, το κράτος, η πολιτική του κράτους και να αλλοιώσει το περιεχόμενό της. Αυτό είναι ακριβώς η περιγραφή της αντικειμενικής υπόσχεσης του αδικήματος του προσελητισμού. Λοιπόν, ο Υπουργός μπορεί να καταμηνηθεί για προσελητισμό, ο δάσκαλος που θα διδάσκει αυτά τα προγράμματα μπορεί να καταμηνηθεί για προσελητισμό από τους γονείς, ο καθηγητής το ίδιο για προσελητισμό. Έχω ένα ισχυρό όπλο. Οι γονείς κατά των εκπαιδευτικών αυτών των ασυνείδητων που θα θελήσουν να εφαρμόσουν αυτά τα προγράμματα. Και θέλω να σας πω και το εξής. Μην ισχυριστούν ότι εμείς είμαστε υπάλληλοι και εκτελούμε σύμφωνα με τον υπαλληλικό κώδικα τις εντολές των ανωτέρων μας. Τότε μόνο να έχεις το δικαίωμα να του πεις αυτό όταν οι εντολές είναι νόμιμες. Όταν οι εντολές είναι παράνομες, βέβαια δεν μπορείς να το κρίνεις εσύ, ο δάσκαλος ή ο καθηγητής. Άμα εδώ όμως αυτές οι εντολές κηρύχθηκαν επίσημα από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας ως αντισυνταγματικές και παράνομες και συνεπώς εάν εξακολουθήσει ο δάσκαλος ή ο καθηγητής να τις χρησιμοποιεί με δόλο και με σκοπό να μεταβάλει τον εικονιακό και θρησκευτικό προσανατολισμό των παιδιών σε μια άλλη κατεύθυνση, διαπράττει το αδίκημα του προσελητισμού. Θέλω να κλείσω τώρα με το εξής, για να μην μείνω με την εντύπωση ότι εκφοβίζομαι τους δασκάλους. Οι δάσκαλοι προστατεύονται από το Σύνταγμα και προστατεύονται και από τις δύο αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας. Εάν βρεθεί κάποιος διευθυντής στο σχολείο και τους πει ότι πρέπει να εφαρμόσει αυτό, να του στρίψουν στη μούρη, συγγνώμη για τη φράση μου, τις δύο αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας και να του πούν εγώ θα εφαρμόσω αυτές και πήγαινα με καταγγείλεις. Και ας τολμήσει αυτός ο διευθυντής να καταγγείλει τον δάσκαλο τον καθηγητή ότι παραβιάσει αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο επίτιμο πρόεδρο του Αριού Πάγου για όλα όσα μας είπε σήμερα με τη σοφία του και με τις γνώσεις του. Ήθελα να τον επιβεβαιώσω για αυτά που είπε. Κύριε πρόεδρε, πρέπει να σας πω ότι έχουμε λάβει ως Πανελλήνια Ένωση των Θεολόγων εξώδικη δήλωση πρόσκληση από δικηγόρο των Αθηνών, ο οποίος στο όνομα των πελατών του, δηλαδή πελατών του γονέων, έρχονται και μας λένε το εξής στην Ένωση Θεολόγων, ότι με το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφασίστηκε ότι η νέα πολυθρησκευτική ύλη του μαθήματος που εισήχθη στα σχολεία δημιουργεί τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να διαπράτεται αξιόπινη πράξη είτε το έγκλημα του προσιλητισμού, το οποίο διώκεται ποινικά. Μας λέει λοιπόν, είναι ολόκληρα, δεν σας τα διαβάζω όλα, εν ώψη των ανωτέρων θεωρώ υποχρέωσή μου, λέει ο δικηγόρος, να σας επισημάνω ότι κάποιοι εκ των πελατών μου με επεσήμεναν ότι ενδιαφέρονται να ασκηθούν ποινικές διώξεις κατά παντός υπευθύνου του Υπουργείου Παιδείας, εφόσον στα σχολεία εξακολουθεί να διδάσκεται το πολυθρησκευτικό μάθημα, το οποίο είναι σχεδόν πανομοιότυπο με το ακυρωθέν υπό του Συμβουλίου της Επικρατείας πρόγραμμα σπουδών. Πριν ενεργήσω ό,τι επιβάλλεται στην προκειμένη περίπτωση, έκρινα ότι πρέπει να σας αναφέρω τα ανωτέρω, διότι εάν ασκηθούν ποινικές διώξεις, θα ασκηθούν κατά παντός υπευθύνου, οι οποίες είναι πολύ πιθανό να αφορούν και στους θεολόγους εκπαιδευτικούς, μέλη της ενώσεώς σας που διδάσκουν το πολυθρησκευτικό μάθημα στα σχολεία. Αυτό προκύπτει και από το άρθρο 21 του ποινικού κώδικα, το οποίο αναφέρει ότι δημόσιος υπάλληλος, τα είπε ο κύριος πρόεδρος, διαπράττοντας αξιόπινη πράξη ακόμα και αν εκτελεί εντολή των προϊσταμένων του, διώκεται και εκείνος ποινικός. Υπόψη του το άρθρο 106 του παλικού κώδικα αναφέρει ότι το υπαλληλικό καθήκον σε καμιά περίπτωση δεν επιβάλλει στον υπάλληλο πράξη ή παράληψη που αντίκειται προδήλως στις διατάξεις του συντάγματος και του νόμου. Και λέει, ο δημόσιος υπάλληλος, λαμβάνοντας γνώσεις οποιασδήποτε αξιόπινης πράξεως κατά την άσκηση της υπηρεσίας του, οφείλει να αναφερθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Και επίσης λέει εδώ μεταξύ άλλων ότι όταν ο προσιλητισμός διεξάγεται εντός σχολείων, θεωρείται ιδιαιτέρως επιβαρυντική περίπτωση και επομένως σε περίπτωση καταδίκης οποιουδήποτε κριθεί υπαίτιος χωρίς να εξαιρούν οι καθηγητές θεολόγοι, θα του επιληθεί πολύ αυστηρή ποινή. Αυτό προς επιβεβαίωση όσων είπε ο κύριος πρόεδρος, για να καταλάβετε και να καταλάβει το Υπουργείο Παιδείας το σημερινό, η σημερινή ηγεσία, η πολιτική ηγεσία, σε τι περιπέτειες βάζει τους εκπαιδευτικούς με αυτό το νέο πρόγραμμα, το οποίο προσπάθησε και προσπαθεί ακόμα να μας επιβάλλει στα σχολεία. Μας δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην Ελλάδα και στους εκπαιδευτικούς, τους δασκάλους και τους καθηγητές, οι οποίοι αρχίζουν να απειλούνται από τους γονείς με βάση το Συμβούλιο τις δύο αποφάσεις ότι θα διωχθούν και ποινικά εάν συνεχίσουν να εφαρμόζουν αυτό το περιβόητο πολυθρησκευτικό πρόγραμμα. Σταματάω εδώ για να δώσω το λόγο στον αγαπητό συνάδελφο και αντιπρόεδρο της Πανελλήνιου Ενώσεως Θεολόγων, τον κύριο Ιωάννη Κουρεμπελέ, καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής, του ΑΠΙΘΙΤΑ, με θέμα θρησκευτικός κρατικισμός και αντιθεολογικός προσιλητισμός. Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί φίλες και φίλοι. Οι πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για το μάθημα των θρησκευτικών τάραξαν τα νερά του θρησκευτικού κρατικισμού, όσο και αν δεν θέλουν οι εκφραστές του να το παραδεχτούν. Τι είναι θρησκευτικός κρατικισμός? Είναι το φαινόμενο εκείνο στον τόπο μας σήμερα που θέλει κατά πρώτον το κράτος να ορίζει το αντικείμενο της θρησκευτικής παιδείας αυτόνομα και ιδεολογικά, δίχως επιστημονικές προϋποθέσεις και έκφραση μέσα από την ερευνητική υποδομή. Κατά δεύτερον, θέλει τον διοικητικό εκκλησιαστικό θεσμό να δρά εκπτωτικά σε σχέση με τη διδασκαλία του αντικειμένου της θεολογικής επιστήμης, η οποία περιγράφει την ουσία της εκκλησιαστικής υπόστασης στην αδιάπτωτη ιστορικά πορεία της. Βρισκόμαστε σε μια εποχή που θεωρείται ότι η Εκκλησία, κατ' επέκταση και η θεολογία,
οφείλουν να κάνουν ανταλλακτικές εκδουλεύσεις στις πολιτικές ιδεολογίες. Πιστεύετε ότι η Εκκλησία πρέπει να συντρέχει προοδευτικά, σε εισαγωγικά, με τον θωρημαίο ιδεολογισμό και την κίνηση του σύγχρονου κοσμικού γνωστικισμού. Μάχεται έτσι σήμερα η χωρία του θρησκευτικού κρατικισμού όχι μόνο την επιστημονική δεοντολογία, αλλά και την έγκυρη μόρφωση των Ορθόδοξων Χριστιανών, αδιαφορώντας παντελώς για τη διεκδίκηση έγκριτης και διαφανούς παιδαγωγικά πρόσβασης στην ιστορία και στον πολιτισμό της εν τόπο και χρόνο αϋπάρθενης Ορθοδοξίας. Ο θεσμοκεντρικός εκκλησιαστικός παράγοντας, εφόσον διεκπροσώπων του έλκεται από την ιδεολογικοποίηση του επιστητού της θεολογίας, καθιστά σήμερα τη θεολογία εξόριστη. Τούτο μάλιστα όπου συμβαίνει ή πρόκειται να συμβεί, είναι και θα είναι έκπτωση και ευτελισμός της ταυτότητας των φορέων της θεσμικής υπόστασης Εκκλησίας, που γίνονται τελικά φθορίστες. Σαφώς και οι φθορείς αυτοί δεν είναι στο απειρόβλητο. Κρίνονται όχι μόνο από την εκκλησιαστική ιστορία. Η εμπλοκή των διοικητικοθεσμικών παραγόντων της Εκκλησίας σε μια τέτοια φθοροποιό στάση συνδυάζεται με την απαξίωση της χαρισματικής υποδομής και το τρόχισμα των ποδών της μακραίωνης ιστορίας της Εκκλησίας στον τόπο της. Η αποφάση του Συμβουλίου της Επικρατείας και η έλλειψη θεολογικής εγκράτειας είναι ο τίτλος της ενότητας που θα σας διαβάσω. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, επιβεβαιώνοντας τη συνταγματική σχέση του μαθήματος των θρησκευτικών με τον προορισμό που προβλέπει το Σύνταγμα γι' αυτό, προτείνει στον ζωντανό φορέα της θεολογικής παράδοσης του τόπου, την Ορθόδοξη Εκκλησία, να μην γίνει φθορέας του γνωστικού αντικειμένου που αφορά την ιστορία της διαχρονίας της, όπως εκφράστηκε στον τόπο της, στον τόπο που αυτή εκδιπλώθηκε, δημιουργώντας το μνημιακά αδιάλειπτο και ζωντανά φιλάνθρωπο πολιτισμό της. Είναι θαύμα ως εκ τούτου που στην εξήτηση κράτους δικαίου προτείνεται σήμερα από τη συνταγματική νομολογία η επανέβρεση εκκλησιαστικής χαριτολογίας με την ελπίδα να αναδυθεί το αδιαμέριστον μεταξύ πνευματικού πολιτισμού και παιδείας. Είναι μια ευκαιρία λοιπόν, αν οικοδομήσει κανείς πάνω στις εν λόγω αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, να προταθεί μέσα από το μάθημα των σκεφτικών ως παιδαγωγικό υλικό το αντικείμενο της θεολογίας με σύγχρονα εργαλειακά μέσα της παιδαγωγικής επιστήμης. Ενώ η απόφαση αυτή του ΣΤΕ γίνεται ευχερής σε δύσκολους για τον τόπο και την απόδοση ουσιαστικής δικαιοσύνης, πράξης δικαιοσύνης καιρούς, η θεολογική επιστημονική κοινότητα ή και η θεσμική εκκλησιαστική διοικητικότητα δείχνει, κατά τη γνώμη μου, απομακρυσμένη από το να ανταποκριθεί στην ανάγκη για υποστήριξη της υποστατικής της ύπαρξης, τη αληθεία του Συντάγματος διαχρωμένη. Πώς συμπεριφέρεται? Εγκλωβισμένη η κοινότητα αυτή στην καινολόγο αντιπαράθεση ιδιοδοξασμών ή κάτω από την πίεση που ασκούν οι εξουσιαστικοί φορείς τους, όσοι πολιτικοποιούν τη θρησκευτική αντίληψη, αντί να υποστηρίξει την αναγκαιότητα σύνδεσης της θεολογικής επιστήμης με την παιδεία μέσα από την πρόκριση της ιστορικής διαχρονίας της Ορθόδοξης παράδοσης στον τόπο της, τι κάνει? Στέκεται απαθής ενώπιον της αντισυνταγματικής επιβολής μιας ασύνδετης με την ιστορία του τόπου θρησκειολατρείας. Αυτή μάλιστα η λατρεία, καλά και σώνει, πρέπει να επιβληθεί αποκλειστικά και μόνο στους Ορθόδοξους μαθητές. Είναι αυτό τυχαίο? Προφανώς όχι. Ο θρησκευτικός κρατικισμός επιβάλλει τη θρησκειοπολιτική συνθήκη όσων αποδομούν τεχνιέντος την υπόσταση του θεολογικού επιστητού, το οποίο ευτυχώς για τους εραστές της θεολογίας έχει εντοπιότητα και μνημιακά αποτυπώματα με γνήσιο αντιεξουσιαστικό εκτύπωμα. Ο κρατικός εξουσιασμός όμως, η εξουσιαστική θρησκειοκρατία, μαζί δηλαδή, αδιαφορούν για το κοινό αίτημα. Απαξιώνουν το γνήσιο εκτύπωμα της Ορθόδοξης παράδοσης και της ιστορικότητάς της στον τόπο της. Προφασίζονται διάλογο, αλλά ο λόγος αυτού του διαλόγου είναι παραφθεγματικός, μαχόμενος στο λόγο του εκκλησιαστικού δήμου και το κοινό αίσθημα. Οι ψευδολόγοι έτσι κι αλλιώς ροκανίζουν το χρόνο, αποδομώντας την έγκυρη επιστημονική γνώση και την αληθιοπραξία. Το διαπιστώνει κανείς αυτό στο γεγονός ότι θρησκειοποιείται στο νέο εκπαιδευτικό σύστημα η φτωχή σε ιστορία-κοινωνιολογία
και απαξιώνεται χαρακτηριστικά η πλούσια σε ιστορική διαδρομή και μνημεία πολιτισμού, όντως κοινωνική θεολογία. Όπως το ίδιο εφανώς απαξιώνεται ριζικά η κλασική παιδεία και οι αξιακές της δομές. Ο πολύς Νούτσι Όρντινε, που χαρακτηρίζει τους γεωγραφικούς χώρους της Ελλάδας και της Ιταλίας υπαίθριο ανοιχτό μουσείο, παρατηρεί το θέμα του παραγωνισμού της κλασικής εκπαίδευσης ως σημείο που αφορά γενικά τη σύγχρονη Ευρώπη, λέγοντας τα εξής. Ενώ στις ανεπτυγμένες τεχνολογικά χώρες, όπως η Κορέα, αυξάνονται οι χρηματοδοτήσεις των ανθρωπιστικών μαθημάτων, που θεωρούνται εξαιρετική πηγή καλλιέργειας της φαντασίας και της ονειροπόλησης, βάση κάθε μορφής δημιουργίας, η Ευρώπη ξεχνά τις ίδιες τις πολιτισμικές της ρίζες και εξαφανίζει προοδευτικά τη μελέτη των αρχαίων γλωσσών, της φιλοσοφίας, της λογοτεχνίας, της μουσικής και της τέχνης εν γέννη. Τελείωσε το παράθεμα. Είναι εμφανές πλέον ότι η θρησκειοπολιτική συνθήκη αντιστρατεύεται συστηματικά την επιστήμη της θεολογίας και, μαχόμενη την πνευματική παιδεία, καταπιέζει ως γνωστικός υλισμός την πηγαία ιστορία και την ουσία της μακραίωνης στον τόπο μας πνευματικής θεολογίας. Η εκκλησιαστική θεολογία εξορίστηκε από τον θρησκευτικό κρατικισμό και βρήκε το δίκαιο της στον συνταγματικό επαναπροσδιορισμό της ουσίας του μαθήματος. Εξορίστηκε ως μειόφιλε με τη σύμπραξη των πάντα έτοιμων να αποκαθιλώσουν την ιστορία και τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας, έσωθεν από δοξαστών, οι οποίοι εκδηλώνονται στην πράξη ως αντίπαλοι της επιστημονικής θεολογίας και της έγκριτης συγγραφής. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα τώρα που λαμβάνω από το φάκελο της Τετάρτης Δημοτικού. Με την ευκαιρία λοιπόν των ανωτέρων λεχθέντων μου, θα σημειώσω τι εκδίδεται σε φάκελο των νέων αντισυνταγματικών θρησκευτικών, εξετάζοντας ένα συγκεκριμένο παράδειγμα παραφθοράς της θεολογίας. Στο φάκελο του μαθητή Δέλτα Δημοτικού, έντυπο υλικό στα θρησκευτικά, ο τίτλος «Ανακαλύπτουμε εικόνες, πρόσωπα, ιστορίες», γράφονται για την Παρθένο Μαρία προλογικά τα εξής. Η Παναγία είναι γέφυρα που συνδέει τους ανθρώπους με το παιδί της, τον Χριστό. Είναι η μητέρα όλων των παιδιών του κόσμου, άνω κάτω τελεία, προστατεύει, φροντίζει, συμπάσχει, αλλά και παρηγορεί. Η άποψη αυτή διατρέχει όλη την υπόλοιπη περιγραφή της ενότητας. Κρίνοντας την άποψη αυτή θεολογικά, καταλαβαίνει κανείς ότι η Παρθένος Μαρία παρουσιάζεται με το παιδί της. Άσχετα δηλαδή από τη θεολογική παράμετρο της αϊπαρθενίας της και τη σύνδεση που προκύπτει δι' αυτής μεταξύ των ανθρώπων και του ίδιου του Θεού. Θέλει μεγάλη προσοχή, αν το δει κανείς από δογματική θεολογική άποψη. Είναι φυσικό λοιπόν που η προλογική αυτή άποψη συμπληρώνεται στο τέλος αυτής της μαριολογικής ενότητας με την άποψη του Κορανίου, την οποία ο φάκελος στην κατακλίδα, σελίδα 43, παρουσιάζει ως εξής. Σας διαβάζω την ενότητα 5 όπως έχει. Επιγράφεται η μητέρα του Χριστού στο Κοράνιο. Το Κοράνιο δέχεται ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε εκ Μαρίας της Παρθένου. Δίνει εξαιρετικά τιμητική θέση στην Παναγία και μιλάει πολλές φορές για αυτήν με πολύ μεγάλη ευλάβεια. Την ονομάζει Μαριάμ και τη χαρακτηρίζει άσπηλη Παρθένο. Ενάρετη μητέρα του Ιησού, αγνή από κάθε κοιλίδα ανάμεσα σε όλες τις γυναίκες. Ένα ολόκληρο κεφάλαιο, συνεχίζει το παράδειγμα, το 19ο ονομάζεται Σούρα Μαριάμ και είναι αφιερωμένο σε αυτήν. Οι μουσουλμάνοι τη σέβονται ως μητέρα του Μεσσία, αλλά όχι ως Θεοτόκο. Ως μητέρα του Θεού δηλαδή. Θεωρούν ότι ο Ιησούς είναι ένας από τους προφήτες και όχι ο Υιός του Θεού και Θεός αληθινός, όπως το διατύπωσε η Εκκλησία στο σύμβολο της πίστεως. Έτσι και η Παναγία για αυτούς δεν είναι Θεοτόκος. Την επικαλούνται όμως ονομάζοντάς την δέσποινά μας, κυρία μας Μαρία. Τέλος παραθέματος. Η ενότητα λοιπόν που ονομάζεται Παναγία η μητέρα του Χριστού διανθίζεται όχι συμπτωματικά από ιστορικά στοιχεία σχετικά με το πρόσωπο της Μαρίας, τα οποία κλείνουν με την έκθεση της κορανικής άποψης, η οποία σαφέστατα θεωρεί ότι η Μαρία δεν είναι η μητέρα του Θεού. Η έκφραση σύμβολο της πίστεως που αναφέρεται στο παράθυμα που διάβασα είναι κενή, διότι δεν έχει εξηγηθεί προηγουμένως στον μαθητή η σημασία του και η θέση της Θεοτόκου σε αυτό.
ή στα Οικουμενικά των Εκκλησιαστικών Συνόδων κείμενα εν γέννη. Δεν έχουν γίνει τέτοιες αναφορές. Προφανώς γι' αυτό στην υποενότητα του ανωτέρου παραθέματος δόθηκαν μόνο ισχνά στοιχεία ιστορικά από τον ακάθιστο ύμνο και την πατρότητά του, διότι έπρεπε ως κατακλίδα με πομπόδεις εκφράσεις το Κοράνιο να δώσει την τελική άποψη, εντύπωση για το πρόσωπο της Θεοτόκου. Αντί δηλαδή ο μαθητής να διδαχθεί σε βάθος τη θεολογική σημασία τέτοιων ακάθιστων ποιητικών κειμένων που εκφράζουν αυτούσια την ορθόδοξη πνευματικότητα και τη γλωσσική εκτείναξη του ελληνικού λόγου, όπως εμπροκειμένως συμβαίνει αυτή η γλωσσική έξαρση με το Σύρο Ρωμανό το Μελωδό, οθείται ο μαθητής ως παρατηρητής σε μια εντύπωση που είναι όλος διαφορετική από την έγκυρη έκθεση της παράδοσής του και της παράδοσης του ορθόδοξου πολιτισμού. Περιττό να πω ότι και μόνο ότι η έμπνευση που έδωσε το λειτουργικό κείμενο του ακαθίστου ύμνου στην ελληνική λογοτεχνία, ποίηση, μουσική θα μπορούσε να είναι αντικείμενο εκπαίδευσης για ολόκληρη σχολική χρονιά. Καταλαβαίνει κανείς τι ο τρόπος, γιατί η έκθεση του θέματος της Παρθένου Μαρίας από εξωθεολογικές πηγές είναι για το μάθημα των θρησκευτικών σοβαρή προσιλητιστική παραχθορά. Όταν προκρίνεται δηλαδή ως γνωμικός παράγοντας, όπως εμπροκειμένο στην εκπαίδευση του ορθόδοξου μαθητή, η εξωθεολογική κορανική παρουσίαση της Παναγίας και όχι η αδιάφθορη εκκλησιαστικά θεολογική πίστη περί αυτής. Απαξιώνεται δηλαδή σε πανελλήνιο εκπαιδευτικό επίπεδο η έκθεση της θεολογικής πίστης, αυτή που φέρνει και οφείλει με έγκυρο τρόπο να φέρει όχι μόνο τον ορθόδοξο κοντά στην ορθόδοξη, στην ορθή επιστημονικά έκθεση και περιγραφή της θεολογικής παράδοσης. Η έκφραση όμως, η λέξη όμως που υπάρχει στο προηγούμενο παράθεμα, της καταληκτικής πρότασης του παραπάνω φιλοκορανικού παραθέματος, θέλει να πει την τελευταία λέξη που προέρχεται από μια παρουσίαση μαριολογίας, η οποία έχει πηγή αντιθεολογική και οπωσδήποτε αντιθεοτοκολογική. Το Κοράνιο δηλαδή παίρνει τον τόπο της σημαντικής καταληκτικής πηγής για την έκθεση ενός θρησκευτικού λόγου που προσιλητίζει πρόδειλα τον νεαρό μαθητή στον αποδοξασμό της πίστης της Ορθόδοξης Οικουμενικής Παράδοσης. Επιλεγόμενα. Είμαστε σε ένα τόπο που από το Καστελόριζο πηγαίνεις με ελικόπτερο στην Ιθάκη. Αδιαφορώντας για τα ναυτικά ταξίδια της ιστορίας και του πνευματικού πολιτισμού που προσφέρουν υπόσταση στην ύπαρξη. Έτσι για τους θρησκεοκρατικιστές, τους ανυπόστατα υπάρχοντες στον κοσμικό γνωστικισμό, αυτά που με βαθύ πόνο παρατηρώ στην παρούσα εισήγησή μου, σίγουρα είναι ψηλά γράμματα. Ουδόλως είναι τυχαίο που οι θρησκεοκρατικιστές παζαρεύουν την ιστορική υπόσταση της Εκκλησίας και του επιστητού της χριστιανικής ιστορίας σε κοσμικές αγορές. Εν προκειμένου ο κίνδυνος εμπλοκής στην ανταλλακτική σχέση που προσφέρει η ιδεολογία της αποδόμησης της θεολογικής επιστήμης είναι μέγας. Εδώ βέβαια περιθωριοποιείται εμφανώς η ορθόδοξη θεολογική γραμματεία. Τι γίνεται όμως όταν ο νόμος, όπως εν προκειμένου με τις αποφάσεις του ΣΤΕ έχουμε, προτείνει την χάρη. Πράγματι το Συμβούλιο της Επικρατείας χάρισε με απανωτές αποφάσεις στον εκκλησιαστικό θεσμό την ευκαιρία να αναζωντανέψει το πνευματικό παράδειγμα της Ορθοδοξίας στην παιδεία αυτού του τόπου. Ο τόπος τούτος είναι εξατλειωμένος στο ζέχνον μνήμα της ψευδοβασιλεύουσας μνημονιακής συνθήκης και των εφήμερα επίκαιρων μνημονιακών θεολόγων οι οποίοι ασκούνται ενάντια στη θεολογία. Ο νόμος έδωσε πάντως την ευκαιρία εξήτησης πνευματικών δικαιωμάτων και τάραξε τα νερά του θρησκευτικού κρατικισμού που περιθωριοποιεί συστηματικά την ιστορία του ορθόδοξου πολιτισμού. Οι θεσμοκράτες για την ώρα προφανώς νομίζουν ότι κρατούν δέσμια τη χάρη της ορθόδοξης πνευματικότητας για χάρη του ωφελημιστικού ιδεοακτιβισμού. Εμάς το μάθημα των θρησκευτικών αξίζει να μας προσκαλέσει για χαρισματικό πάθημα. Πράγμα για το οποίο συναντιόμαστε και σήμερα εδώ, όπως συναντηθήκαμε εδώ το 2013 για να συνυπάρξουμε εμείς παθώντες την ελευθερία, χωρίς ανταλλακτική συνθήκη, εφόσον μαζί με το Ρωμανό το Μελωδό ξέρουμε να λέμε στην πράξη το «Νικόμε δια των πόθων, όν έχω προς τον άνθρωπον», προκρίνοντας τις πανανθρώπινες αξίες της θεανθρώπινης παιδείας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον συνάδελφο, τον κύριο Κουρεμπελέ, για την πολύ εμπεριστατωμένη εισήγησή του. Και ήθελα πάνω σε αυτά που είπε να πω δύο πραγματάκια, μόνο ένα λεπτό,
Χθες διάβαζα στο διαδίκτυο ένα άρθρο με τίτλο «Πώς επιτυγχάνεται ο εθνικός και πνευματικός ευνουχισμός του λαού». Και με αφορμή ένα βιβλίο του με συγγραφέα τον Μάνο Ηλιάδη και ένα δικό του άρθρο στα επίκαιρα, ο αρθρογράφος έρχεται και λέει ότι όπως τεκμηριώνεται στο παραπάνω βιβλίο, υπάρχει πολιτισμική διείσδυση, οικονομική διείσδυση και θρησκευτική διείσδυση στο λαό μας. Το τελευταίο καιρό η νέα αυτή στρατηγική φαίνεται να επικεντρώνεται σε αυτό το οποίο στο σύγχρονο ψυχολογικό πόλεμο αποκαλείται ο αγώνας για την καρδιά και το μυαλό του αντιπάλου. Η υπονόμευση δηλαδή της θέλησης του αντιπάλου να αντισταθεί και ο επηρεασμός του θυμικού του κατά τρόπο φιλικά διακείμενο προς τον ασκούντα τη στρατηγική διείσδυσης και κυριαρχίας επί του αντιπάλου του χωρίς πόλεμο. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο Γκράμψη έλεγε ότι αν σε ένα λαό επικρατούσαν κάποτε οι ιδέες σου, δεν μπορεί παρά να τον κυβερνήσεις. Τον τελευταίο καιρό λοιπόν, επισημαίνει το άρθρο, οι εθνοδιαλυτικές ιδέες υπό το κάλυμα της δίθεν προοδευτικότητας ευνούχησαν το εθνικό φρόνημα του ελληνικού λαού ώστε μέρος του να στραφεί εναντίον του ελληνικού τρόπου ζωής και σκέψης και ένα άλλο μεγάλο μέρος να ατονίσει την άμυνα του στην προσπάθεια για αφελληνισμό. Το πρώτο στάδιο προς την κατεύθυνση αυτή είναι αυτό της ηθικής αποδόμησης και των παραδοσιακών αξιών του αντιπάλου που διαρκεί 15 έως 20 χρόνια. Όσος δηλαδή είναι ο χρόνος που απαιτείται για τη διαμόρφωση μιας γενιάς με την παιδεία μέσω της έκθεσής του στην εχθρική ή κατευθυνόμενη ξένη ιδεολογία. Και τελειώνει αυτό το άρθρο. Αν δεν ξυπνήσει ο κόσμος και εξακολουθήσει να αναδεικνύεται, να αναδεικνύει το περιθώριο της πολιτικής, ο ελληνισμός θα μείνει μόνο στην ομογένεια, όσο μείνει. Καλό τον αγαπητό καθηγητή των επιστημών της υγείας, τον κύριο Θεόφιλο Πουταχίδη, είναι συνάδελφος εδώ και αυτό στο Απιθύτα, και ο τίτλος της ομιλίας του είναι «Εντίνη έφης με νικάν». Έχετε το λόγο, κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε πρόεδρε. Στο όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδας. Δεν υπάρχει, νομίζω, καλύτερος τρόπος για να αρχίσω την ομιλία μου από την πρώτη γραμμή του Συντάγματος. Και αυτό δεν το κάνω τυχαία από πολλές απόψεις. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, φίλες και φίλοι. Καταπιάνομαι στην αρθογραφία μου μοιραία και με την θρησκεία μας, την ευλογημένη Ορθοδοξία, όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά γιατί νιώθω πως οι καιροί το απαιτούν. Δεν είμαι θεολόγος, πιστεύω όμως ότι η εποχή μας είναι εποχή ορθόδοξης μαρτυρίας και η μαρτυρία πρέπει να δίνεται από όλους. Απ' την άλλη δεν είμαι νομικός, δεν είμαι συνταγματολόγος, ούτε πολιτικός επιστήμων. Όταν οι συνάδελφοι πανεπιστημιακοί καθηγητές της θεολογίας από την Ένωση μου απίφθηναν την πρόσκληση για αυτή την ομιλία, σας ομολογώ ότι τους γκρίνιαξα λίγο. Τι να πω εγώ, πρε παιδιά, για το ζήτημα. Εγώ είμαι ένας επιστήμονας των βιολογικών ιατρικών επιστήμων. Γι' αυτό ακριβώς θέλουμε να μιλήσεις και εσύ, ήταν η απάντησή τους. Κάτι μπορεί να ξέρουν παραπάνω. Αν πάντως μπορώ να συμβάλλω στη συζήτηση θετικά, αυτό νομίζω ότι θα είναι για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι είμαι μαθημένος σε έναν επιστημονικό τρόπο σκέψης από το αντικείμενο των βιολογικών ιατρικών επιστημών το οποίο υπηρετώ, ο οποίος επιβάλλεται να είναι εξόχως στιβαρός και προσανατολισμένος στο προκείμενο και κυρίως στο αποτέλεσμα. Αμπελοφιλοσοφίες του τύπου «το θεωρητικό σκεπτικό της θεραπείας είναι πετυχημένο, αλλά οι ασθενείς πεθαίνουν», κανονικά μόνο για ανέκδοτο λέγονται στην επιστημονική πρακτική τη δική μας. Το δεύτερο είναι ότι μοιραία ο λόγος μου θα είναι κάπως μακριά από τη συνήθη ορολογία αυτής της συζήτησης. Αυτό ίσως να έχει και τη θετική του πλευρά. Γιατί οι όροι που χρησιμοποιούνται, αναπόφευκτα από τους ειδικούς, είναι ήδη φορτισμένοι και χρωματισμένοι από το ιδεολογικό,
το πολιτικό και το φιλοσοφικό υπόβαθρο της διαφωνίας που υπάρχει. Και ακόμα χειρότερα, φορτισμένη από την προπαγάνδα και πληγωμένη από την κακή και αδόκιμη χρήση τους. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν, ακούστε πώς βλέπω το ζήτημα. Νομίζω ότι όλο αυτό που γίνεται εντάσσεται στα πλαίσια μιας διαχρονικής, σταδιακής προσπάθειας για την αλλίωση της εθνικής μας ταυτότητας, που επιτυγχάνεται από γενιά σε γενιά, μέσω και της σχολικής παιδείας και αγωγής. Η αλλίωση της αντίληψης του ποιοι είμαστε εμπολύ συμπίπτει με αυτό που ο Οδυσσέας Σελίτης ονομάζει ψευδοφάνεια, λέει ο μεγάλος μας ποιητής τα 1968. Έχουμε την τάση να παρουσιαζόμαστε διαρκώς διαφορετικοί από ό,τι πραγματικά είμαστε. Και δεν υπάρχει ασφαλέστερος δρόμος προς την αποτυχία, είτε σαν άτομο σταδιοδρομής είτε σαν σύνολο, από την έλλειψη της γνησιότητας. Από τι πάσχουμε, λέει, προσέξτε. Πάσχουμε από μία μόνιμο, πλήρη και κακοήθεια συμφωνία μεταξύ του πνεύματος της εκάστοτε ηγεσίας μας και του ήθους που χαρακτηρίζει τον βαθύτερο ψυχικό πολιτισμό του ελληνικού λαού στο σύνολό του. Από του Όθωνα τα χρόνια μέχρι σήμερα έρχονται οι διάφοροι δήθεν σπουδαίοι βαρώνοι υπερηγητές, σαν εκείνον τον Μαλέρ που έστειλε επίτηδες ο Κολέτης στο Μακρυγιάννη και ο στρατηγός μας διασώζει τον περιστατικό, και μας υποδεικνύουν στις διάφορες παραλλαγές του εκείνο το περίφημο «Ένα θα σας βλάψει εσάς, το κεφάλαιο της θρησκείας, όπου είναι αυτήν η ιδέα σε εσάς πολύ τυπωμένη». Και αυτή είναι όλη η ιστορία. Φανταστείτε, λέει, ο Μέγας Κωνσταντίνος να μην ήταν Μέγας, αλλά να ήταν κανένας τυχαίος μοροφιλόδοξος και μικρόνους ηγεμονίσκος του Συρμού, και όταν είδε το περίφημο όραμα εν τούτο νίκα με το σταυρό του Κυρίου, να μην έδινε σημασία ή να το ξεχνούσε. Και έπειτα να ρωτούσε κοιτάζοντας ολόγυρα και ψάχνοντας εις μάτιν την αόρατη δύναμη που του το παρουσίασε, «Εν τι είναι εφισμενικάν, εν τι είναι εφισμενικάν, με τι πράγμα μου είπες πως θα νικήσω». Ο Άγιος Κωνσταντίνος όμως ήταν όντως Μέγας. Και στο πώς πρέπει να διδάξουμε τα θρησκευτικά στα παιδιά μας, νομίζω ότι των Αγίων τις διδαχές και το παράδειγμα πρέπει να ακολουθήσουμε. Εκ του αποτελέσματος μιλάω και ως επιστήμονας. Γιατί βλέπω παντού τα παιδιά μας, στο πανεπιστήμιο και στην κοινωνία, να είναι σε σύγχυση, μπερδεμένα, να μας ρωτά συνέχεια, επίμονα, με αγωνία, με απελπισία και με πολύ πόνο. Εν τι είναι οι εφισμενικάν. Και κάνουν διάφορα για να τραβήξουν την προσοχή μας. Εν τι είναι οι εφισμενικάν. Και εμείς αντί από το σχολείο να τους το πούμε, ήγουν να το ομολογήσουμε φωναχτά και με θάρρος, εν τούτο νίκα, καθόμαστε και συζητάμε ανούσια πράγματα. Θεωρητικά πρότυπα θεραπείας, που τα βρίσκουμε πολύ μοντέρνα και πετυχημένα, μόνο που οι ασθενείς πεθαίνουν. Πεθαίνουν χίλιους θανάτους, πνευματικούς και ψυχικούς, εν τίνει εφισμενικάν. Τα εκπαιδεύουμε όμως καλά και μέσω του μαθήματος των θρησκευτικών, στην ψευδοφάνεια, που όπως ανέφερε ο Ελίτης είναι ο ασφαλέστερος δρόμος προς την αποτυχία, είτε σαν άτομο σταδιοδρομής είτε σαν σύνολο. Να μην ακούσουμε λοιπόν τον Μέγα Κωνσταντίνο. Μα αυτός θέλει σαν τους σημερινούς ηγέτες καμιά διακοσαριά μόνο για πρωινό. Σε τι να συγκριθούν αυτοί με αυτόν τον ηγέτη? Στη συγκρότηση, στην προσωπικότητα, στην αποφασιστικότητα, στο μυαλό, στις ηγετικές ικανότητες, στην παλικαριά, στην κορμοστασιά ή στις εμπειρίες της ζωής? Διαβάζεις τη ζωή και τα έργα του και μένεις με το στόμα ανοιχτό και αναρωτιέσαι τι έκανε ο άνθρωπος. Και σκεφτείτε ότι αυτό που διείδε αρχικά ως ηγέτης στην ευλογημένη θρησκεία μας, έχω την άποψη ότι ήταν το δευτερεύον. Δηλαδή κατάλαβε ότι με αυτήν τη θρησκεία θα αυξήσει τις πιθανότητες ώστε να έχει σωστούς πολίτες. Για πιθανότητες πάντα μιλάμε. Και γι' αυτές αγωνιζόμαστε και στην παιδεία και στη ζωή γενικότερα. Αγγελικά πλασμένος κόσμος σε τούτη τη ζωή δεν υπάρχει, στην άλλη μόνο. Εμείς λοιπόν δεν το βλέπουμε αυτό το παράδειγμα? Δεν είναι άριστο μάθημα δημοκρατικής αγωγής του πολίτη ένα αυθεντικό και ορθόδοξο μάθημα θρησκευτικών? Τι να πούμε για τις εντολές του Κυρίου για τον συνάνθρωπο? Δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσουμε. Αγάπη, αδελφοσύνη, ισότητα, δικαιοσύνη, συγχώρεση, συμπόνια, φιλοκέρδεια. Τι άλλο να πει κανείς? Αλλά υπάρχει και το δημοκρατικό ήθος
της αμφίδρομης σχέσης μας με το Θεό, του καθενός από εμάς ατομικά. Εκεί είναι που καταλαβαίνουμε, βιώνουμε, τι θα πει η ελευθερία, αξιοκρατία, διοίκηση με το παράδειγμα, διακριτική ισονομία, ίσες ευκαιρίες, ανταμοιβή της αξιοσύνης, επιβράβευση των καλών έργων, λογοδοσία κατά τα έργα, όχι τα λόγια. Αλλά και πάλι τονίζω ότι αυτές οι θετικές επιδράσεις είναι δευτερεύοντα ζητήματα. Ο κύριος στόχος και το ζητούμενο στην πίστη μας δεν είναι άλλο από τη σωτηρία της ψυχής. Είναι το μήνυμα της Ανάστασης και της αιώνιας ζωής. Εν τούτο νίκα τη μεγαλύτερη νίκη από όλες. Εναντίον του εχθρού που δεν τον έχει νικήσει αλλιώς κανείς. Μιλάω για το θάνατο. Αλλά τα του Θεού, όταν περπατιούνται σωστά και ορθόδοξα, θεραπεύουν και το πρωτεύον και τα δευτερεύοντα ζητήματα. Τα πάντα τα θεραπεύουν σύμφωνα με αυτό που λέει ο Κύριος. Εσείς να ζητάτε τη σωτηρία της ψυχής και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν και θα είστε εντάξει σε όλα σας. Πώς γίνεται λοιπόν να θέλουμε όλοι για τη μαθητιούσα νεολαία μας το κράτος να εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και ενημέρωση στα διάφορα αντικείμενα του επιστητού, αλλά να μην τα υποψιάζει και να στέκεται απαθές, ψυχρό, ουδέτερο και αναποτελεσματικό στην ορθή ενημέρωση για το μείζον, για την οδό της Ανάστασης, της νίκης απέναντι στη φθορά και το θάνατο και την αιώνια ζωή. Εμένα πάντως, αν με ρωτήσει κανένας τι θα ήθελε στο βραβείο Νόμπελ ή Αθανασία και αιώνια ευτυχία, θα έλεγα μια στιγμή να σκεφτώ λίγο το δεύτερο. Φυσικά το δεύτερο. Το κράτος και η πολιτική ηγεσία του είναι εκεί για να υπηρετεί εμάς τους πολίτες. Φυσικά και δεν θα επιβάλλει, φυσικά και δεν θα εξαναγκάσει, φυσικά και δεν θα προσιλητήσει. Αλλά δεν πρέπει, εκπροσωπώντας τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών του και μεταφέροντας την πεποίθησή τους, να ενημερώσει ορθά τα παιδιά στο σχολείο και να απαντήσει ειλικρινώς, άδολα και ακομπλεξάριστα στην ερώτησή τους «Εν τίνει έφησμενη καν?». Εμείς εδώ σε αυτόν τον τόπο, έτσι και έτσι, με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε ότι νικέται ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου που είναι ο θάνατος. Απλά είναι τα πράγματα. Είναι δυνατόν να ρωτάνε οι παίκτες τον προπονητή τους πριν τον αγώνα με τι σύστημα και τι τρόπο να παίξουν για να κερδίσουν τον αντίπαλο και αυτός να τους μιλάει με αοριστείες και γυναικολογίες? Υπάρχει αυτό το σύστημα, υπάρχει και τ' άλλο και εκείνο, ξέρω εγώ. Κάντε ό,τι καταλαβαίνετε, διαλέξτε όποιο θέλετε. Δεν θέλω να σας επηρεάσω και τέτοια πράγματα. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Βλέπετε λοιπόν πόσο μεγάλη αλήθεια είναι αυτή που είπε ο Ελίτης. Υπάρχει κακοήθησα συμφωνία μεταξύ του πνεύματος της εκάστοτε ηγεσίας μας και του ήθους που χαρακτηρίζει τον βαθύτερο ψυχικό πολιτισμό του ελληνικού λαού στο σύνολό του. Η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το μάθημα των θρησκευτικών δεν υπερασπίζεται απλώς το πληγωμένο μας σύνταγμα, αλλά επιχειρεί να επαναφέρει το εκτραχιασμένο τρένο της ελληνικής παιδείας στις ράγες του εθνικού μας συμφέροντος, δηλαδή του συμφέροντος όλων μας. Τιμά τους αγώνες των ηρωικών προγόνων μας και ιδιαίτερα του στρατηγού Μακρυγιάννη. Πιάνω και φτιάνω μίαν σημαίαν και γράφω εθνική συνέλευση, σύνταμα. Λέγω εις το όνομα του Θεού και της Βασιλείας του, σηκώνεται η σημαία της πατρίδος. Και σάβανον έχω την σημαία όπου φτιάσα και σε αυτήν η απάνου θέλω να πεθάνω υπέρ της πατρίδος μου και θρησκείας μου. Αν θέλουμε να δούμε όμως προς τα πού θα κατευθυνθούν τα πράγματα και με τη συνταγματική αναθεώρηση που ετοιμάζει το πολιτικό σύστημα, καλά είναι να δούμε την άποψη της μειοψηφίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία όπως γίνεται σε αυτή τη χώρα, όχι της δημοκρατίας αλλά του κομματικού φεουδαλισμού, στο τέλος φοβάμαι ότι θα επιβληθεί εμπράκτως στην πλειοψηφία. Λέει η μειοψηφία: «Το Σύνταγμα και οι διεθνείς συμβάσεις ουδόλως υποχρεώνουν τον νομοθέτη να προσδώσει το μάθημα των θρησκευτικών ομολογιακό ή κατηχητικό χαρακτήρα, γιατί αυτό θα ισοδυναμούσε όχι με ανάπτυξη θρησκευτικής συνείδησης, αλλά με επιβολή θρησκευτικής συνείδησης, συγκεκριμένου περιεχομένου. Αυτό όμως αντίκειται στις αρχές της θρησκευτικής ουδετερότητας και της πολυφωνίας, που διέπουν την παροχή της εκπαίδευσης από το κράτος και θέτει σε κίνδυνο το δικαίωμα του μαθητή να επιλέξει και να διαμορφώσει κριτικά ουσιώδες στοιχείο της προσωπικότητάς του και της αντίληψής του για τον κόσμο και τον άνθρωπο». Αυτή η διατύπωση λοιπόν αποπνέει πλήρως την αντίθετη άποψη στην ιδεολογική αντιπαράθεση που υπάρχει εδώ. Στη διαφορά της νοοτροπίας, εκφράζει πλήρως την ψευδοφάνεια ενός τρόπου ανίκειου για τον ελληνικό τρόπο, ενός συστήματος αξιών που βασίζεται στη στρεβλή θεώρηση των εννοιών του δικαιώματος του αυτοπροσδιορισμού και της ελευθερίας.
Το επεκτείνει μάλιστα, και γι' αυτό το ζήτημα του μαθήματος των θρησκευτικών είναι απόλυτα εμβληματικό, και στην ανώριμη, την νεαρή ηλικία. Δηλαδή, παίρνεις ως καλός θείος το ανιψάκι σου για βόλτα στο πάρκο και εκεί πιάνει να ζουλάει κάτι ακαθαρσίες που βρήκε μπροστά του στην άμμο και τις βάζει στο στόμα του. Τι είναι το σωστό να κάνεις? Ούτε βέβαια να το ξυλοφορτώσεις, αλλά ούτε και να του πεις και μπράβο. Με αγάπη θα το πάρεις κοντά, θα του πλύνεις τα χέρια και θα του πεις όχι, φτούκακα. Έτσι δεν είναι? Αλλά βέβαια, σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό, ο θείος, εσύ δηλαδή, ουδόλως υποχρεούται να προσδώσει στο μάθημα της γαστρονομίας ομολογιακό ή κατηχητικό χαρακτήρα, γιατί αυτό θα ισοδυναμούσε όχι με ανάπτυξη γαστρονομικής συνείδησης, αλλά με επιβολή γαστρονομικής συνείδησης συγκεκριμένου περιεχομένου. Αυτό όμως αντίκειται στις αρχές της γαστρονομικής ουδετερότητας και της πολυφωνίας, και πολυφαγίας θα έλεγα στην περίπτωσή μας, που διέπουν την παροχή της εκπαίδευσης, και θέτει σε κίνδυνο το δικαίωμα του πιτσιρικά να επιλέξει τι τρώει και να διαμορφώσει κριτικά ένα ουσιώδες στοιχείο της προσωπικότητάς του και της αντίληψής του για τον κόσμο και τον άνθρωπο, όπως είναι το φαΐ, γιατί ως γνωστόν, όπως λένε και οι Κινέζοι, είμαστε αυτό που τρώμε. Στην πρόταση του ελληνισμού βέβαια, για ένα καλύτερο κόσμο, κέριο προαπαιτούμενο για την εύλογη άσκηση του δικαιώματος του αυτοπροσδιορισμού, αποτελεί το γνώθης αυτών. Πώς όμως μεταφράζεται η στόχευση του γνώθης αυτών στην παιδεία ενός δημοκρατικού κράτους? Στη δημοκρατία η ελάχιστη ομοθυμία που απαιτείται για την προκοπή και την επιβίωση μιας κρατικής οντότητας επιτυγχάνεται με την παιδεία. Μια παιδεία που σέβεται, καλλιεργεί και διαιωνίζει τα πιο ευγενικά χαρακτηριστικά της εθνικής ταυτότητας, όπως αυτή χαράχτηκε από τον κάθε λαό με τους αγώνες, τις θυσίες και τα επιτεύγματά του. Όχι όπως την έχει στο μυαλό του ο κάθε ιδεολειπτικός που του δόθηκε κάποια μορφή εξουσίας. Γιατί τότε προφανώς δεν μιλάμε για δημοκρατία. Η προσπάθεια λοιπόν του κάθε πολίτη σε μια δημοκρατία να προσδιοριστεί και να τοποθετήσει τον εαυτό του σωστά μέσα στο πλαίσιο αυτού που λέμε πατρίδα, αλλά και οικουμένη, δεν μπορεί παρά να εκκινήσει από την σωστή διδασκαλία της δικής του παράδοσης, της παράδοσης των πατέρων του. Και αυτό ισχύει και για το θρησκευμά του, όπως το διδάσκεται στο μάθημα των θρησκευτικών στο σχολείο. Ας είμαστε και περισσότερο υψηλόφρονες σε σχέση και με το όραμα της ελευθερίας. Μέσα σε μια δημοκρατία δεν θυσιάζουμε την ελευθερία μας, αλλά οικειοθελώς αποποιούμαστε από κάποιους βαθμούς ατομικής ελευθερίας. Αυτό είναι απαραίτητο για την ειρηνική και ομαλή κοινωνική συμβίωση και για τη συνολική πρόοδο ενός έθνους, μιας κρατικής οντότητας, μιας χώρας. Αντί να προσπαθούμε να καταργήσουμε κάποιες απαραίτητες για το ευζήν και για την προκοπή μας ως χώρα συμβάσεις, ας κρατήσουμε αυθεντικό στα σχολεία μας το όραμα της απόλυτης ελευθερίας, το ευζήν το αιώνιο. Γιατί πράγματι, όσο είμαστε δέσμοι της φθοράς και του θανάτου, που είναι η αναπόδραστη νομοτέλεια της ύλης, δεν μπορούμε να είμαστε πραγματικά ελεύθεροι. Μόνο όταν απελευθερωθείς από τον φόβο του θανάτου, της έλλειψης των αναγκών του φθαρτού σου σώματος και τα υλικά, τα χωμάτινα θέλω, μόνο τότε μπορείς να είσαι αληθινά εύψυχος. Και επειδή ελεύθερον το εύψυχον, μόνο τότε μπορείς να εννοήσεις και να διεκδικήσεις την πραγματική σου ελευθερία. Από τούτη τη ζωή, για τούτη τη ζωή και για την επόμενη. Αυτό είναι το μήνυμα της ορθόδοξης μας παράδοσης. Αυτή είναι η απάντηση στην αγωνιώδη ερώτηση των παιδιών μας «εν τίνι έφυσμενη καν». Ο άνθρωπος γεννιέται για να είναι ελεύθερος, όχι μόνο ως υλική υπόσταση, αλλά κυρίως ηθικά και ψυχικά. Αν είναι ένα μήνυμα που έδωσε και πρέπει να συνεχίσει να δίνει ο ελληνισμός στην οικουμένη, είναι το μήνυμα «η κραυγή της ελευθερίας». Στην κοσμοθεωρία μας τα πάντα νοηματοδοτούνται από την έννοια της ελευθερίας. Τα πάντα από εκεί αρχίζουν και εκεί καταλήγουν. Στην αρχή ήταν μονάχα το ελευθερία ή θάνατος. Από τη στιγμή που ο ελληνισμός αγκάλιασε και στερνίστηκε τον Χριστό, υπάρχει η τελείωση, ελευθερία και από αυτόν τον θάνατο. Όταν γίναμε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει, η γαλλική εφημερίδα Le Monde έγραψε «Καλωσορίζουμε τη χώρα της φιλοκαλίας, τη χώρα του Βασιλείου, του Γρηγορίου, του Χρυσοστόμου». «Καλώς σε βρήκαμε, Ευρώπη. Φιλοκαλία θες? Να, πάρε λίγη». Ελεύθεροι συνομιζέστοσαν, ούχι την τύχη είναι ελεύθερη, αλλά οι των βίων και τους τρόπους ελεύθεροι. Ούγαρ πρέπει καλήν ελευθέρους τες αληθείες, τους άρχοντας πονηρούς όντας ή ακολάστους.
δούλη γάρισή των παθών της ύλης. Ελευθερία δε και ευδαιμονία εις τη ψυχή συγνησία καθαρότης και των προσκέρων η καταφρόνησης. Για να δοθεί αυτό το μήνυμα στην Οικουμένη, πρέπει πρώτα να πάρουν ένα καλό άκουσμα και μια καλή αρχή τα παιδιά μας στο σχολείο. Αυτά θα είναι οι έμπρακτοι φορείς αυτού του μηνύματος μέσα στη ζωή, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπου τα βγάλει ο δρόμος. Με ένα καλό πρόγραμμα και περιεχόμενο σπουδών στο σχολείο, στα μαθηματικά για παράδειγμα, μπορεί να περιμένει κανείς την αύξηση της πιθανότητας εμφάνισης φαινομένων αξιοθαύμαστης αριστείας στο πεδίο αυτό από κάποιους που φίτησαν στο ελληνικό σχολείο. Αυτοί θα ηγηθούν στο διεθνή στίβο αυτής της επιστήμης, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό όταν μεγαλώσουν, και θα γίνουν αχθοφόροι της προόδου με τα ερευνητικά τους επιτεύγματα. Προόδου για την πατρίδα και για τον κόσμο ολόκληρο. Ποια είναι η αντιστοίχηση με το μάθημα των θρησκευτικών? Τι πράγματος την πιθανότητα στοχεύει να αυξήσει αυτό το μάθημα? Πώς μεταφράζεται η αξιοθαύμαστη αριστεία σε αυτήν την περίπτωση? Σε αυτή την ερώτηση η μόνη απάντηση που είναι αντάξια με την παράδοση, τον πολιτισμό και την ιστορία μας είναι μία. Η αγιότητα. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος του μαθήματος. Να συμβάλλει ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες της εμφάνισης Αγίων σε κάθε επόμενη γενιά. Όταν ο προφήτης Ηλίας σήκωσε τα χέρια του απελπισμένος στον ουρανό λέγοντας «Κύριε, τους προφήτες σου απέκτηναν και τα θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν, καγώ υπαλήφθην μόνος και ζητούσε την ψυχή μου», του απάντησε ο Θεός «Κατέ λοιπόν εμ' αυτό επτάκης χιλίους άνδρας, ήτινες ούκα έκαμψαν γόνι το Βάλ». 7.000 λοιπόν ήταν τότε η μαγιά που έμεινε πιστή στον ένα και αληθινό Θεό και δεν προσκύνησε τον κοσμοκράτορα του αιώνος τούτου. Σήμερα πόσους να έχει μετρημένους ο Πανάγαθος το έθνος μας άραγε? Πόσος είναι ο κόσμος που θέλει τη γνήσια και έμπρακτη έκφραση των ευγενικών αρχών του ελληνικού και ορθόδοξου ήθους στην ελληνική πολιτική σκηνή? Ας ελπίσουμε ότι κάτι νέο, έξω από το υπάρχον πολιτικό σύστημα, θα δώσει την ευκαιρία ώστε, αν όχι τίποτα περισσότερο, τουλάχιστον να απαντηθεί αυτό το ερώτημα αξιόπιστα, δημοκρατικά και με νυφαλιότητα στις επερχόμενες εκλογές. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Έχουμε πει πολλές φορές, κύριε Πουταχίδη, και το γνωρίζουμε ότι από την γραφή μας, από την βίβλο, ότι και ο Χριστός και πολλοί Άγιοι έχουν πει ότι ενδεχομένως κάποια στιγμή να πάρει ο Θεός τη χάρη από εμάς τους εκκλησιαστικούς και τους θεολογικούς κύκλους και να τη δώσει σε άλλους κύκλους ενδεχομένως, οι οποίοι να ορθοτομούν καλύτερα των λόγων της αληθείας από εμάς τους θεολόγους και τους κληρικούς. Και νομίζω ότι εσείς με την εισήγησή σας κάτι τέτοιο μας προϊονίζετε σήμερα εδώ. Ήθελα να παρακαλέσω όλους να προσπαθήσουμε έτσι ώστε να είμαστε στο χρόνο μας. Έχουμε ακόμα ένα μισάωρο για να απαντηθούν κάποιες ερωτήσεις, να δοθούν και άλλες ερωτήσεις που πιθανόν να υπάρχουν. Ωστόσο θέλω να πω δύο πράγματα, ότι έχουμε γράψει και στο πρόγραμμα ότι θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής. Για όσους θέλουν βεβαίωση συμμετοχής θα μπορέσουν να την πάρουν στο τέλος. Ήθελα όμως να πω και κάτι άλλο. Επειδή είμαστε σήμερα εδώ και οργανώνουμε αυτή την ημερίδα η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων, ήθελα να παρακαλέσω όσοι θεολόγοι είναι εδώ και δεν έχουν εγγραφεί στην Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων, μπορεί να το κάνουν σήμερα έξω. Εκείνοι που είναι διορισμένοι, όπως ξέρετε, θα πληρώνουν 10 ευρώ για να μπορούν να εγγραφούν το έτος, έτσι, για να μπορούν να εγγραφούν. Αν είναι αδιόριστοι, μόνο 5 ευρώ. Επίσης, εκτός από τους θεολόγους που έχουν πτυχίο και μπορεί να γίνουν μέλη στην Πανελλήνια Ένωση των Θεολόγων, μέλη μπορεί να γίνουν και φίλοι και μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης των Θεολόγων, όχι ως κανονικά μέλη που θα ψηφίζουν, αλλά ως φίλοι, οποιοδήποτε άλλος. Ακόμα και φοιτητής να είναι, ακόμα και οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας ή οποιοδήποτε από τον κόσμο. Έχουμε τέτοιους πάρα πολλούς. Έχουμε ένα δεύτερο κατάλογο, δηλαδή φίλων της Πανελλήνιων Ένωσης Θεολόγων. Όποιος θέλει επίσης μπορεί να εγγραφεί στους φίλους και να είναι μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων ως φίλος πλέον. Τώρα, έχω δώσει τις ερωτήσεις στους εισηγητές.
και να ξεκινήσουμε, αναμένοντας και τις άλλες να έρθουν, να ξεκινήσουμε από τον κύριο Εντζησίλογλου που ήταν ο πρώτος συγητής για να μας απαντήσει στην ερώτηση του καθενός που είναι ονομαστικές αυτές οι ερωτήσεις. Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με την αίθουσα εκδηλώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, από όπου παρακολουθήσαμε την ημερίδα με θέμα «Η αντισυνταγματικότητα του προσιλητισμού στα νέα θρησκευτικά και ο προσιλητισμός στην αντισυνταγματικότητα» που διοργάνωσε η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή.